Λοιπόν, σήμερα είναι Πέμπτη. Ναι, τα έχω μπερδέψει λίγο και είμαι αναστατωμένη γιατί έχω φτιάξει όλα μου τα προγράμματα με βάση σήμερα την Παρασκευή. Κατάλαβες τι γίνεται. Περίμενα εγώ ότι θα τελειώσουμε τη δουλειά και θα φύγουμε, αλλά δεν. Έχουμε μια μέρα ακόμα. Και εκτός από μια μέρα έχουμε και πάρα πολλά θέματα τα οποία έτσι θα συζητήσουμε παρέα, θα τα κουβεντιάσουμε και θα τα σχολιάσουμε. Ο Θέμης, ο οποίος βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, θα σας πει μια καλησπέρα, αλλά και περίπου τι θα δούμε στη συνέχεια. Θα πάρουμε έτσι μια ωραία γεύση. Πού είναι ο Θεμάκος? Καλό μεσημέρι, Ελεονόρα, από την αίθουσα σύνταξης των ενημερωτικών εκπομπών του Star, όπου εδώ όλοι οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι προετοιμάζουν αυτή τη στιγμή τα θέματα που σε λίγα λεπτά θα δείτε και θα σχολιάσετε μαζί με τους συναδέλφους στο πάνελ. Να σας πω ότι θα μάθουμε για μια ατάκα του Γιώργου Παπαδάκη στη σημερινή πρωινή του εκπομπή, η οποία φέρεται σύμφωνα με δημοσιεύματα site και blogs να έχει εξοργήσει το Γιάννη Λάτσιο και να έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο κανάλι του Αμαρουσίου. Επίσης, να πούμε ότι ο Βαγγέλης Περής ήταν καλεσμένος του Γιώργου Λιάγκα. Πριν από λίγα λεπτά τελείωσε αυτή η εμφάνιση του Βαγγέλη Περή, η οποία όμως διεκόπη ξαφνικά και θα μάθουμε το γιατί, όπως επίσης θα μάθουμε τι είπε ή τι δεν είπε τελικά ο Βαγγέλης Περής στο Γιώργο και στη ΦΕΗ για την κόντρα του με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ακόμα θα δούμε ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ για τον Ανδρέα Μικρούτσικο και τη Δήμητρα Ρουμπέση, ένα θέμα που πραγματικά θα συζητηθεί, όπως επίσης οι συνάδελφοι και από πληροφορίες που συλλέγουν από το εξωτερικό δελτίο θα μας πούν για ποιο ακριβώς λόγο η Αντζελίνα Ζολή ξαναμπαίνει και πάλι στο χειρουργείο. Προγραμματισμένη επέμβαση λέει η ίδια, όμως κάποιες άλλες πληροφορίες θέλουν να αντιμετωπίζει νέο πρόβλημα με την υγεία της. Όλα αυτά σε πολύ πολύ λίγα λεπτά στο Μελέτησέ το. Γεια σας από μένα, το μικρόφωνο πίσω στο στούντιο. Το πήραμε λοιπόν γρήγορα στη θέση σου, στο κοντρόλ σου γρήγορα. Λοιπόν, και εμείς ξεκινάμε με τον Σπύρο και αυτό που είπε και πρώτα-πρώτα ο Θέμης, έτσι, που έχει να κάνει με την ατάκα του Γιώργου Παπαδάκη, η οποία σύμφωνα με τα blogs φαίνεται να ενόχλησε πάρα πολύ το Γιάννη Λάτσιο και αφορούσε στην Ελένη Μενεγάκη. Ναι, υπάρχουν λοιπόν δημοσιεύματα από το πρωί μετά την ατάκα του Γιώργου Παπαδάκη για το Γιάννη Λάτσιο, που αφορούσε στο κομμάτι της προσωπικής του ζωής με την Ελένη Μενεγάκη. Σήμερα λοιπόν υπήρχε ένα πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Εσπρέσο που αναφερόταν στις νομικές διαφορές που έχει η Ελένη Μενεγάκη με το Γιάννη Λάτσιο. Ο Γιώργος Παπαδάκης έκανε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Φέρεται λοιπόν από εκείνη την ώρα μετά, από site και blog, ο Γιάννης Λάτσιος να είναι πολύ ενοχλημένος με τα όσα είπε ο Γιώργος Παπαδάκης, διότι ασχολήθηκε με το κομμάτι της προσωπικής ζωής. Θες να δούμε το κομμάτι της, τι είπε ο Γιώργος Παπαδάκης ή όχι? Λοιπόν, πάμε στον επόμενο τώρα. Να δούμε με την Ανθή τι έγινε με την εμφάνιση του Βαγγέλη Περή. Ναι, ο Βαγγέλης Περής βρέθηκε σήμερα στο στούντιο του Γιώργου Λιάγκα. Είπε, σχολίασε, έριξε τα καρφιά του. Θα δούμε στη συνέχεια τι ακριβώς είπε. Βέβαια, το θέμα είναι ότι διεκόπη ξαφνικά η συνέντευξη που έδινε στον Γιώργο Λιάγκα. Έχουμε όλες τις εξελίξεις και έχουμε μαζέψει και το τι ακριβώς είπε και σε ποιους απευθυνόταν. Τώρα να πάμε να δούμε τι γίνεται με Δήμητρα Ρουμπέση και με Ανδρέα Μικρούτσικο. Τι κάνουν σήμερα, που βρίσκονται και τι γράφουν στο Facebook. Όλο το αποκλειστικό ρεπορτάζ λοιπόν, Δήμητρα Ρουμπέση, Ανδρέας Μικρούτσικος, τι κάνουν σήμερα, πώς είναι ένα βιβλίο Φωτιά που πρόκειται να συζητηθεί του Ανδρέα Μικρούτσικου και τι κάνει σήμερα η Δήμητρα Ρουμπέση. Όλο το αποκλειστικό ρεπορτάζ και όλες τις λεπτομέρειες θα τις έχουμε σε λίγο. Όπως επίσης θα έχουμε και όλες τις λεπτομέρειες και το ρεπορτάζ για την τελευταία είδηση στην οποία αναφέρθηκε ο Θέμης και αφορά στην Αντζελίνα Τζολή και στο ότι για ακόμα μία φορά χρειάζεται να μπει στο χειρουργείο. Χρειάζεται να μπει στο χειρουργείο, όπως είπε και ο Θέμης νωρίτερα, σύμφωνα με το περιβάλλον της, προγραμματισμένο χειρουργείο για μια ουσιαστικά επέμβαση αισθητικής φύσης. Οι πληροφορίες όμως και τα δημοσιεύματα σε όλο τον πλανήτη μιλούν για νέο πρόβλημα και επιδείνωση της υγείας της. Ο εφιάλτης που έζησε τον περασμένο Μάιο. Μα υποτίθεται ότι το είχε κάνει προληπτικά όλο αυτό που είχε κάνει. Δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα. Η μαστεκτομή που είχε κάνει ήταν για προληπτικούς λόγους. Επειδή ήταν φορέας ενός γονιδίου που φαινόταν ότι θα έχει αρκετά αυξημένες πιθανότητες να προσβληθεί κάποια στιγμή από τον καρκίνο του μαστού. Γι' αυτό ακριβώς έκανε τη μαστεκτομή. Άρα, τι πρόβλημα θα μπορούσε να έχει? Κοίτα, χωρίς να κάνουμε προβλέψεις, έτσι θα σου αναφέρω τι λένε τα δημοσιεύματα. Ότι τότε και τότε, μάλλον, ανέφεραν ότι ωραία έκανε την μαστεκτομή. Έπρεπε όμως να προβεί και σε μια επέμβαση αφαίρεσης των οθικών. Κάτι που δεν έχει κάνει μέχρι σήμερα η Αντζελίνα Τζολή.
αν αυτό δημιούργησε πρόβλημα. Μα δεν είχε πει ότι θα το κάνει στα 40. Θα προβεί σε αυτό. Είπαν ότι έπρεπε να γίνει πριν τα 40. Uh-huh. Δηλαδή είναι 38 τώρα, ότι έπρεπε να γίνει άμεσα. Uh-huh. Την επόμενη διετία τώρα. Είτε αποφάσισε να προβεί σε αυτή την επέμβαση, είτε δημιουργήθηκε κάποιο νέο πρόβλημα, είτε απλώς, και μακάρι να είναι το πιο αισιόδοξο σενάριο πραγματικότητα, πρόκειται για μια επέμβαση θρησκευτικής φύσης. Πάντως, εμείς πρέπει να δούμε όλα τα ενδεχόμενα. Αυτά και άλλα πολλά θα δούμε στη συνέχεια, αλλά θα ξεκινήσουμε τώρα ένα-ένα. Τα θέματά μας θα τα ξεδιπλώνουμε και με ρεπορτάζ και με εξελίξεις. Πάντα με το Σπύρο για να δούμε αυτή την περιβόητη ατάκα. Γιώργο Παπαδάκη, που φέρεται πάντα σύμφωνα με τα blogs και τα sites, να το τονίσουμε, ναι, ότι έφερε σε πολύ δύσκολη θέση το Γιάννη Λάτσιο. Ναι. Κοίταξε να δεις, ο Γιώργος Παπαδάκης σήμερα το πρωί διάβασε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο, όπως το κάνει κάθε μέρα διαβάζοντας όλες τις εφημερίδες. Εκεί λοιπόν έκανε ένα σχόλιο για τις νομικές διαφορές, όπως είπα και προηγουμένως, που έχει η Ελένη Μενεγάκη με τον Γιάννη Λάτσιο. Είπε λοιπόν ότι θα έπρεπε οι δυο τους να τα βρούνε και ότι είναι και οι δύο φίλοι του και εκείνος ήρθε σε μια έτσι πολύ δύσκολη θέση βλέποντας αυτό το πρωτοσέλιδο. Ωραία, θέλω να δούμε το απόσπασμα και το σχολιάζουμε μετά. Πόλεμο στα δικαστήρια, τρία χρόνια μετά το ήρεμο συνενετικό διαζύγιο. Χαμός με Λάτσιο, με Νεγάκη. Παιδιά, να τα βρείτε. Φίλοι μου και δύο τώρα. Άντε τώρα, φίλοι. Και η Ελένη και ο Γιάννης. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι το σχόλιο του Γιώργου Παπαδάκη. Που γιατί αμέσως μετά... όμως θα μπορούσε να φέρει σε δύσκολη θέση το Γιάννη Λάτσιο. Ο Γιώργος Παπαδάκης ούτως ή άλλως κάθε πρωί διαβάζει τους τίτλους, σχολιάζει τους τίτλους όλων των εφημερίδων, όχι μόνο τη συγκεκριμένη φορά. Θα σου εξηγήσω. Άρα, ουσιαστικά, ναι, για ποιο λόγο. Είναι αλήθεια ότι τον τελευταίο καιρό, όσες φορές έχουμε μιλήσει με τον κύριο Γιάννη Λάτσιο, όπως είναι ανοιχτό σε συνεντεύξεις, στο κομμάτι το οποίο δεν δίνει απαντήσεις, είναι σε αυτό που αφορά στην προσωπική του ζωή. Είναι πάρα πολύ φιδωλός και έχει ο άνθρωπος τους λόγους του. Έτσι λοιπόν, το σχόλιο του Γιώργου Παπαδάκη, σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα, τον ενόχλησε. Μάλιστα, τον εξόριξε, όπως έγραψαν χαρακτηριστικά κάποια site και κάποια blog. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι ο Γιάννης Λάτσιος με τον Γιώργο Παπαδάκη έχει μια άριστη σχέση όλα αυτά τα χρόνια. Ο Γιώργος Παπαδάκης δεν είναι και ένα πρόσωπο το οποίο θα μπορούσε να πούμε ότι αποτελεί σημαία του καναλιού. Έτσι λοιπόν έχει κάθε λόγο, από τη στιγμή κιόλας που έχει μια προσωπική σχέση και με τους δύο, να κάνει ένα σχόλιο. Όταν δε αυτό είναι καλοπροαίρετο, ακόμα καλύτερα. Θέλω δηλαδή να σου πω ότι εμείς αυτό που έχουμε μάθει από το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει, μιλώντας με κάποιους ανθρώπους που βρίσκονται στα στούντιο Κάπα, που είναι εκεί τα γραφεία και του Γιώργου Παπαδάκη και του Γιάννη Λάτσιου, ότι ο Γιάννης Λάτσιος, από τη στιγμή που ο Γιώργος Παπαδάκης δεν είπε κάτι το οποίο να μπει στα πολύ προσωπικά του ή ουσιαστικά να είναι κακοπροαίρετο ή να έχει κακή διάθεση, δεν το σχολίασε, δεν αισθάνθηκε άσχημα με όλο αυτό που έγινε. Έτσι, εμείς αυτό το ρεπορτάζ έχουμε κάνει, δηλαδή αυτό γνωρίζουμε τώρα, ότι δεν ενοχλήθηκε. Σχολιάστηκε όμως και από το πρωινό, ειδικά του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζέννης Μπαλατσινού. Σχολιάστηκε, ναι. Σχολιάστηκε και από το πρωινό. Ο Πέτρος Κωστόπουλος με την Τζέννη Μπαλατσινού και τον Άρη Καβατζίκη σχολίασαν το θέμα, το πρωτοσέλιδο του. Να δούμε το απόσπασμα. Αντί να κάνετε το detective κλουζό, ας πούμε, από μια εφημερίδα, την Εσπρέσο, η οποία θέλω να πω και κάτι μετά, που με αφορά, θέλω να σας πω ότι όταν κάποιος πάει να ζητήσει κάτι, ναι, δηλαδή όταν έχεις μια διεκδίκηση, εργατική θες να είναι, συζυγική θες να είναι, αποζημίωση θες να είναι, σε πάτησε το τρένο και οτιδήποτε άλλο, πας με μαξιμαλιστικές απαιτήσεις και πολλές φορές εμπεριέχεις μέσα αυτά που γράφεις απίστευτες ανακρίβειες. Δεν μιλάω για τον Γιάννη τώρα. Λέω ότι αν σου διεκδικεί λεφτά για να πάρει 5, πάει και ζητάει 205. Λοιπόν, ένα κρατούμενο. Και αυτό το ξέρω γιατί το έχω φάει εγώ στη μάπα αυτόν τον καιρό. Λες 5, λέει όλο 205 και γράφει μέσα ό,τι γουστάρει. Εντάξει, στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Πέτρος Κωστόπουλος. Δηλαδή, συνενετικός ήταν απέναντι σε δύο ανθρώπους που τους γνωρίζει πάρα πολύ καλά και που θέλει το καλύτερο για αυτούς. Εγώ θα ήθελα να ακούσω βέβαια και το υπόλοιπο που ήθελε να πει και που το αναφέρα, για να τα ακούσουμε. Τέτοια δικαστήρια σήμερα στην Ελλάδα γίνονται σαν με 1500, όπως γίνουν 1500 σαν και αυτά που γίνονται για γνωστούς για άλλες υποθέσεις. Αλλά αυτό το οποίο μαθαίνεις είναι αυτή. Καλά είναι να τα βρεις πριν. Άμα τα βρεις, θα πάρεις έναν δικαστή. Οι άνθρωποι ούτε πάνε, ούτε χρειάζεται να βρίσκονται στα δικαστήρια, ούτε κανένα κάνει δήλωση μου τάφα ή οι άλλοι όχι του τάδωσα και τέτοιες χαζομάρες. Και να τελειώνει το θέμα. Δεν μου είναι ευχάριστα αυτά. Αυτά σχολίασε και ο Πέτρος Κωστόπουλος, μένοντας κανείς στο τηλεοπτικό κομμάτι του ρεπορτάζ και όχι σε ό,τι έχει να κάνει με τις διαφορές που μπορεί να έχει ένα ζευγάρι. Παρατηρεί κανείς. Καλά, ότι... Καλά, εντάξει, δεν μας αφορούν και όλες τις διαφορές, έτσι. Τουλάχιστον εμάς, γιατί είναι πράγματα τα οποία ανήκουν καθαρά και αφορούν καθαρά σε ένα σπίτι, μια οικογένεια, ένα δεσμό. Δεν μας αφορά. Ναι, και ό,τι λέγεται, νομίζω,
ξέρεις, υπόθηκε πάρα πολύ καλοπροαίρετα και μάλιστα και από τον Πετροκοστόπουλο, ο οποίος θα μπορούσε, αν ήθελε, να του τραβήξει από τα μαλλιά το θέμα. Δηλαδή, επειδή είναι και σε μια ισχυρή ζώνη ανταγωνισμού, θα μπορούσε να το έχει τραβήξει. Δεν το έκανε αυτό και προς τιμή του, έτσι. Βέβαια, εντάξει, απ' την άλλη, ο Γιώργος Παπαδάκης που το σχολίασε δεν έχει κανένα λόγο πάλι να το τραβήξει το θέμα ή να πει κάτι περισσότερο, γιατί έτσι κι αλλιώς πάει πάρα πολύ καλά στην ώρα του και δεν είχε ανάγκη να υπερθεματίσει σε κάτι τέτοιο, έτσι, να εντυπωσιάσει. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ ξεκινάω το μακρύ δρόμο για το δώρο μου, το οποίο είναι αυτό το υπέροχο λάπτοπ. Περιμένετε να πω PC, Όχι, αγάπη μου, δεν σας κάνω αυτό το γατήρι. Αυτό το υπέροχο λάπτοπ, το μαύρο, είπα να αλλάξω λίγο σήμερα, να σας φέρω μαύρο χρωματάκι, έτσι να δώσει το χρώμα μία αίσθηση κύρους. Είναι ελαφρύ, είναι κομψό, ενισχυμένο, με εξαιρετική οθόνη, απολαυστική οθόνη, 15,6 ιντσών. Έχει μνήμη εξαιρετική, η οποία μπορεί να βοηθήσει επαγγελματίες, φοιτητές να δουλέψουν, να εργαστούν, νοικοκυρές ακόμα, σπουδαστές, τα πάντα. Μπορείτε να το μοιράζεστε και ολόκληρη οικογένεια με ένα εξαιρετικό high-tech ποντίκι, ανατομικό, και πάρα πολύ διζαϊνάτο. Γιατί τα αρχικά τα ποντίκια, τα θυμάστε, ήταν λίγο άχαρα, ρε παιδί μου, δηλαδή. Ήταν λιγάκι ψιλοχάλια. Αυτό είναι ένα καταπληκτικό σαβότσαλο, είναι. Είναι ασύρματο επίσης. Και το παίρνετε μαζί με το υπέροχο λάπτοπ μας, το οποίο βρίσκεται και διεκδικείται στο 14748 με έναν πολύ εύκολο, ωραίο, γρήγορο, διασκεδαστικό τρόπο. Εσείς θα καλέσετε σε αυτόν τον αριθμό που βλέπετε, 14748. Εύκολο. Κάποιος βέβαια θα σας απαντήσει την κλήση. Θα είναι ένα μαγνητοφωνημένο, μαγνητοσκοπημένο μήνυμα. Αυτό λοιπόν το μήνυμα που θα σας το λέει μια κυρία, θα σας δώσει και έναν αριθμό, τριψήφιο. Αυτόν τον τριψήφιο αριθμό εσείς με το που τον ακούσετε πρέπει γρήγορα να τον πληκτρολογήσετε, έτσι ώστε να καταγραφεί ο χρόνος σας και αυτός που θα κάνει τον πιο γρήγορο χρόνο, τα μετράμε όμως πιο ακρίβεια πεθαίνεις, έτσι, θα είναι και αυτός που θα κερδίσει το λάπτοπ μας. Είναι πάρα πολύ εύκολο, πολύ διασκεδαστικό και βέβαια οφείλεται να είναι και πολύ γρήγορο. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για να σας πούμε ότι διεκδικείτε το υπέροχο λάπτοπ μας μαζί με το ποντίκι. Κάποιοι μου ζητάνε και ξηρά τροφή για το ποντίκι, αλλά δεν θα πάρουν καθόλου, το ξέρουνε. Λοιπόν, το διεκδικείτε το υπέροχο δώρο μας στο 14748, πληκτρολογώντας τον τριψήφιο αριθμό που θα ακούσετε. Μην αγχώνεστε καθόλου, αλλά πρέπει να το κάνετε πολύ γρήγορα, διαφορετικά δεν. Σε 1 ώρα και 25 λεπτά κάποιος θα το έχει στα χέρια του. Φροντίστε να είστε εσείς ο πιο γρήγορος που θα το κάνει δικό του. Αντί, συνεχίζουμε ναι. Και πάμε να δούμε Βαγγέλη Περί, ο οποίος Βαγγέλης Περί σήμερα ήταν καλεσμένος στο Γιώργο και στην ΦΕΗ. Θα δούμε σε λίγο τι ακριβώς είπε κατά τη διάρκεια της επισκέψης του. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Βαγγέλη Περί στο στούντιο του Γιώργου Λιάγκα. Στο τέλος της συνέντευξης και όταν τον αποχαιρετούσαν, ο Γιώργος Λιάγκας του έκανε δώρο μία κότα στρουμπουλή, κότα κανονική, με φτερά από αυτές που κακαρίζουν. Γιατί ήθελε, ξέρετε, ήταν επενιγμός αυτός, γιατί είχε πει κότα τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο Βαγγέλης Περίς. Ο Βαγγέλης Περίς, λοιπόν, εκείνη τη στιγμή είπε ότι λίγο τον πόλεμο με τον Γρηγόρη εδώ. Ωστόσο, μέσα από την εκπομπή του, δεν φαίνεται να τον λύγει και τόσο πολύ τον πόλεμο, γιατί συνεχίζει. Πάμε να δούμε πώς συνεχίζει και θα σας πω μετά και το ρόλο που παίζει ο Θέμος Αναστασιάδης σε όλη αυτή την κόντρα. Η κότα ήταν αληθινή. Ναι, καλέ. Στρουμπουλή. Η κόντρα Βαγγέλη Περί Γρηγόρη Αρναούτογλου δεν έχει τέλος. Το κρατάω μέχρι να ακουστεί ότι συγγνώμη. Γρηγόρη μου, είναι επαγγελματίες, λασπολόγοι κάποιοι. Η μάχη μεταξύ τους έχει γίνει ανελέητη. Ενώ και στη χθεσινή εκπομπή του Θέμου, ο Γρηγόρης είχε και πάλι την τιμητική του. Έλα Γρηγόρη, αυτό είναι εύκολο, πάμε! Το ίδιο λίγο πιο γρήγορα. Ένα, δύο. Έλα, Δημήτρη, έλα, αυτό το έχετε.
Ευχαριστώ πολύ. Οι ατάκες δηλητήριο πάνε και έρχονται. Ενώ όσο περνάει ο καιρός, η ένταση μεταξύ των δύο παρουσιαστών κορυφώνεται. Ενώ ο Αντένα θυμίζει στρατόπεδο σε κατάσταση πολέμου. Πριν από μερικές μέρες, ο Κιμπάρης Γρηγόρης βγήκε και δήλωσε ότι κάποιοι κακοί άνθρωποι πληρώνονται προκειμένου να το λασπολογούν από τις στήλες τους. Επειδή αυτοί που ασχολούνται με τα τηλεοπτικά μέσα στυλών είναι ελάχιστοι και πιστεύουμε ότι αναφέρεται στην Αθηναίδα Νέγκα, το παρακαλούμε σαν Κιμπάρης που είναι να προχωρήσει σε διευκρινήσεις με τα ονομάτων. Αλλά και να μην το κάνει, πάλι το κάπα του λεξιλογίου θα καταλαμβάνει, μια που με το ίδιο γράμμα αρχίζει και πτηνό, το οποίο φημίζεται για τη λεβεντιά του. Είναι επαγγελματίες, λασπολόγοι κάποιοι. Κάπου εδώ έρχεται ως ειρηνευτική δύναμη ο Θέμος Αναστασιάδης, ο οποίος προσπαθεί να ισορροπήσει την κατάσταση μεταξύ Βαγγέλη Περί και Γρηγόρη Αρναούτογλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Θέμος έχει κληθεί από τα υψηλά στελέχη του σταθμού να αναλάβει χρέη ειρηνευτικής δύναμης, θυμίζοντας τόσο στον Βαγγέλη όσο και στον Γρηγόρη τις παλιές καλές εποχές που μιλούσαν μεταξύ τους. Ποιον συνεργάτη μου αγαπάω? Ναι, έχεις αγαπήσει, ναι. Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Ποιον αγαπάω? Σαν άνθρωπο εκτιμώ πάρα πολύ για τη στάση που κράτησε και που κρατήσαμε, είναι η Ράνια Θρασκιά. Δηλαδή, ωραίος άνθρωπος, καλό φιλαράκι, καλό παιδί. Αν δεν καταφέρει ο Θέμος να ηρεμήσει τα πνεύματα, θα φανεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, η αποστολή του δεν θα είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Του Λουμπαντάντς, εγώ το βρίσκω χαριτωμένο. Καλά, εντάξει. Με χιούμορ, ρε παιδί μου, αντιμετωπίζει όλη αυτή την κόντρα ο Βαγγέλης Περίς, αλλά ξέρουμε ότι είναι το δυνατό του χαρτί, το χιούμορ. Δηλαδή, έτσι κάνει τις επιθέσεις του. Εμείς το ξέρουμε. Το θέμα είναι αν και ο Γρηγόρης του εισπράττει ως χιούμορ όλο αυτό και αν κατά πόσο υπάρχει χώρος για άλλο χιούμορ. Κοίτα, υπάρχουν δύο επιλογές, έτσι, και εξαρτάται από αυτόν που σατιρίζεται και κρίνεται εκείνη τη στιγμή. Ο Γρηγόρης θα μπορούσε να το πάρει ως μια ένδειξη ανακοχής από τον Βαγγέλη, που με το χιούμορ προσπαθεί λιγάκι να σπάσει τον πάγο που είχε αναπτυχθεί ανάμεσά τους, ή μπορεί να το πάρει ως τύπου συνέχεια μιας κόντρας η οποία έχει ξεκινήσει. Αλλά δεν μπορείς να πεις όμως ότι είναι επίθεση αυτό που έκανε. Έκανε ένα βίντεο, όπως κάνει με όλους τους άλλους. Δηλαδή, εγώ θα θεωρούσα περισσότερο μεγαλύτερη επίθεση, μάλλον, το να μην ασχολείται μαζί του, από το να ασχολείται με έναν τρόπο χιουμοριστικό που χρησιμοποιεί και για τον οποιοδήποτε άλλο σε τρεις μέρες. Εσύ να μας έλεγε κότα. Θα το έπαιρνες για πλάκα, θα γελούσες. Εμένα με έκανε κότα, καλέ. Αυτό και, σε μια, και κάτι άλλο μου έκανε τις προάλλες. Τι μου έκανε που με έντυσε. Που έβαλε στο κεφάλι. Με τα ισόρουχα, ναι. Που είπε ότι εγώ αν είχα το κορμί της Τικούδη, θα έγινε και θα έκανα με συνεργιανό με μαγιό. Και με έβαλε κορμάρα, παιδιά, με έβγαλε κορμάρα. Μου έβαλε ψεύτικο σώμα. Και γέλασε εσύ. Τέλεια. Καταρχάς με είδα κορμάρα. Καλά, είσαι κορμάρα, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Τέτοια κορμάρα. Πάντως, η Λεωνόρα μου έχει πέσει πολύ χιούμορ στην ελληνική τηλεόραση φέτος. Δηλαδή, από τη μία βλέπουμε τον Γιώργο Λιάγκα που δηλώνει ότι ό,τι λέει, ακόμα και τα καρφιά, τα λέει με χιούμορ. Τον Νίκο Μουτσινά που ό,τι λέει, το λέει με χιούμορ. Τον Γρηγόρη Αρναούτογλου που ό,τι κάνει και ό,τι λέει, το λέει με χιούμορ. Τον Βαγγέλη Περί που ό,τι λέει και ό,τι κάνει, το λέει με χιούμορ. Δηλαδή, πολύ γέλιο φέτος. Άρα, άνθρωποι που μπορούν να κάνουν χιούμορ μπορούν και να δεχτούν χιούμορ. Εγώ αυτό ξέρω. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου όμως δεν θέλετε να κάνει. Εξαρτάται από τη σπόντα και την ατάκα πάντα. Εξαρτάται, ξέρεις, είναι όλοι αγαπημένοι. Το ξέρεις και εσύ, Σπύρο, από το ρεπορτάζ Δημητρά μου και Άνθη. Εξαρτάται από τη σπόντα και την ατάκα. Είναι όλοι αγαπημένοι. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα που έλεγε και ο Ντίνος Ηλιόπουλος μέχρι να ξεσπάσει ο πόλεμος. Και στον Αντένα, από ό,τι ξέρω εγώ, κλαίνε. Δεν γελάνε τόσο πολύ από τις κόντρες. Και μέσω χιούμορ λέγονται νομίζω μεγαλύτερες κακίες και μεγαλύτερες αλήθειες. Είναι πολύ ωραίο καμουφλάζ. Στον Αντένα, εγώ ξέρω ότι όχι μόνο γελάνε, χοροπηδάνε κιόλας. Τι σχίζει το. Πάντως να σας πω, παιδιά, ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Εμείς μιλάμε για τα ενδότερα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Θέμος Αναστασιάδης έχει πάρει μια θέση σε αυτή την κόντρα. Κόφι Ανάνα. Είναι κόφι Ανάνα. Όχι, αλλά έχει πει εμένα να ειρηνευτική δύναμη. Εντάξει, λέγεται κάντε χιούμορ τέλο πάντων, αλλά μην το τραβάτε μέχρι τα άκρα. Εγώ θα σας τραβήξω τώρα. Αν ήμουν άντρα και με λέγανε κότα. Δεν θα το δεχόμουν. Υπάρχει και ένα τρίτο, υπάρχει και ένα τρίτο πλάσμα που θέλει την υποστήριξή μας μέσα σε όλη αυτή την ιστορία και είναι η κότα, την οποία θα υπερασπιστώ εγώ όταν έρθει η ώρα της. Αλλά θέλω να πάω να δω το Θέμη. Ο οποίος Θέμης θα δώσει την απάντηση της κότας. Συγγνώμη, του Γρηγόρη. Και το λέω πολύ χιουμοριστικά. Με την μα πόσο χιουμορ είμαστε! Φυσικά. Συγγνώμη, δεν λέω εγώ κότα το Γρηγόρη. Τον έχει πει ήδη πρώτος
Κάποιος άλλος, ο Βαγγέλης Περής. Και εγώ έχω πει το Σπύρο, αλλά δεν γίνεται τέτοιο ζήτημα, ρε παιδιά. Και για να μην μας φάνε τα πίτουρα, να πούμε ότι η πλευρά, το περιβάλλον του Γρηγόρη Αρναούτογλου, να το θέσω έτσι πιο ξεκάθαρα και συγκεκριμένα, παίρνει θέση, ζητήσαμε να πάρει θέση σε αυτό το βίντεο που ετοίμασε ο Βαγγέλης Περής και η ομάδα του Όλα, με πολύ χιούμορ πάντα, αλλά και μπόλικη δόση σάτιρας. Η πλευρά λοιπόν, το περιβάλλον πάντα του Γρηγόρη, δεν τονίζει ότι δεν εμπλέκει την εκπομπή και το περιεχόμενό της, την εκπομπή Όλα δηλαδή και το περιεχόμενό της, με την προσωπική, όπως λέει, κόντρα του Βαγγέλη Περή και του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Δεν έχει δηλαδή καμία σχέση το βίντεο που ετοίμασαν οι συνεργάτες του Θέμου Αναστασιάδη και του Βαγγέλη Περή, με μπόλικη δόση χιούμορ και σάτιρας, με τα όσα έχει γράψει κυρίως και πει ο Βαγγέλης Περής για το Γρηγόρη Αρναούτογλου. Και η πλευρά του Γρηγόρη θέλει να το ξεκαθαρίσει αυτό. Ότι δηλαδή η σάτιρα και το χιούμορ που εδώ και 14 χρόνια κάνει η εκπομπή του Θέμου Αναστασιάδη και του Βαγγέλη Περή, με την υπογραφή του Βαγγέλη Περή, δεν έχουν καμία σχέση, ούτε θα εμπλακούν σε αυτόν τον, σε εισαγωγικά ή χωρίς, πόλεμο ανάμεσα στους δύο τηλεαστέρες του ίδιου καναλιού. Και μάλιστα το ξεχωρίζουν αυτό, γιατί λένε ότι είναι εντελώς διαφορετικό ένα σατυρικό χιουμοριστικό βίντεο από δηλητηριώδεις ατάκες οι οποίες γράφονται δίχως καμία αίσθηση σάτιρας ή χιούμορ από τον ίδιο τον Βαγγέλη Περή στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Αυτό το λέω εγώ, το λέει, επαναλαμβάνω, το περιβάλλον του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Θέλουν αυτό ενδεχομένως να το κάνουν σαφές για να δείξουν και στη διοίκηση του σταθμού ότι στην προσωπική κόντρα δεν εμπλέκουν τα τηλεοπτικά προγράμματα. Στην περίπτωση δηλαδή που τους τραβήξει κάποιος υψηλά ιστάμενος το αυτί, να του πούνε εμείς δεν θέλουμε να εμπλέξουμε το κανάλι στη μέση. Είναι μια καθαρά προσωπική στιγμή. Τώρα, έχουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Βαγγέλης Περής πριν από λίγο στον Γιώργο Λιάγκα, πριν ο Γιώργος του χαρίσει την κότα. Την κότα την έχουμε. Θα τα δούμε όλα. Πάμε να δούμε πρώτα τι είπε ο Βαγγέλης Περής στο Γιώργο. Με τον Γρηγόρη, όντως είναι πλάκα όλο αυτό που γίνεται ή είναι μια πλάκα που ξεκίνησε. Εγώ πιστεύω ότι εσύ κάνεις χιούμορ και το διασκεδάζεις και πεθαίνεις. Ναι. Είναι ρε παιδί μου μια πλάκα που ξεκίνησε και επειδή δεν τσίπησε ο άλλος, τι συνέχισες για να γελάσεις. Ή τον απεχθάνεσαι. Ή τον απεχθάνεσαι. Μπορεί για να τον απεχθάνεσαι. Στα αλήθεια δεν τον απεχθάνουμε. Αλλά γενικότερα μ' αρέσει όλο αυτό το παιχνίδι. Ναι. Διασκεδάζω. Μερικές φορές όμως είναι λάθος διασκέδαση. Δηλαδή αυτό που περνάω προς τα έξω δεν είναι το σωστό. Όταν λοιπόν εγώ λέω ότι πες μας ρε φίλε ποιοι είναι οι επαγγελματίες δασπολόγοι, γιατί είναι βαριά κουβέντα, έτσι. Ναι. Γιατί όταν λες υπάρχουν επαγγελματίες δασπολόγοι, οι οποίοι βγαίνουν, έχουν στήλες στις εφημερίδες, κλείνει ο κύκλος, και τα παίρνουν για να με λασπολογούν. Εσένα φωτογράφεις, οκ. Okay. Δεν είπε όνομα. Δεν είπε όνομα. Να σου πω, εγώ πιστεύω ότι δεν φωτογράφεις εμένα, γιατί έχει πει ότι με εμένα δεν ασχολείται. Αλλά επειδή είναι, σου λέω, βαριά και θα πέσει σκιά πάνω σε όλους, θεωρώ ότι όταν του πεις ότι πες μας ονόματα, αλλιώς αν δεν πεις, ανήκει σε κατηγορία πτηνών που δεν είναι πολύ λεβεντιά, ότι είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό. Στην πραγματικότητα δεν είναι. Και το κατάλαβα με τον Λιανό, γιατί βγήκε και είπε ότι ποιος είναι κότα, αυτός που λέει αυτό ή αυτός που καλεί τον άλλο στην εκπομπή. Τώρα δεν βλέπω να έχει και αρκετή δόση χιούμορ. Εμένα, εγώ από όλο αυτό που λέω, όμως κράτησα το ότι εγώ πραγματικά δεν τον απεχθάνω με τον Γρηγόρη. Ναι, ωστόσο λέει ότι αυτό που έγραψα το έγραψα για να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να μας πει ο Γρηγόρης ποιον εννοεί. Γιατί εμέσως πριν σαφώς ο Βαγγέλης Περής εννοούσε ότι ο Γρηγόρης εννοούσε τον Βαγγέλη Περή. Ή εγώ δεν καταλαβαίνω. Όχι, κοίταξε. Ο Βαγγέλης Περής με αυτό που έγραψε ουσιαστικά προσκαλεί τον Γρηγόρη να μιλήσει με ονόματα. Γιατί μιλώντας έτσι, ξέρεις, ελεύθερα, μπορεί ο καθένας να θεωρήσει ότι αναφέρεται σε οποιοδήποτε. Π.χ. στην Αθηναίδα Νέγκα, η οποία δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό. Έτσι, αλλά ακριβώς επειδή δεν αναφέρεται και διευκρινίζει με ονόματα ο Γρηγόρης, θα μπορούσε κάλλιστα κάποιος, παίζοντας το χαζό, να πιστέψει αυτό. Οπότε σου λέει, άμα θες να μιλήσεις, μιλά με ονόματα. Μην κάνεις την κότα. Βέβαια, προβληματίστηκε αυτό ο Βαγγέλης Περής, γιατί στο τέλος είπε ότι με προβλημάτισε αυτό που είπε ο Γιώργος Λιανός, ότι ποιος είναι τελικά η κότα. Αυτός που, που λέει κάτι. Που δεν λέει όνομα. Που δεν λέει όνομα ή αυτός που δεν πηγαίνει στην εκπομπή.
Γιατί να σας θυμίσω ότι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έχει καλέσει τον Βαγγέλη Περί στην εκπομπή και ο Βαγγέλης δεν πηγαίνει, ναι, επειδή δεν το έχεις δει στην Ελλάδα. Μισό λεπτό. Μπορεί να μην πηγαίνει επειδή γενικώς δεν πηγαίνει εύκολα ο Βαγγέλης. Μα το είπε στο Σπύρο αποκλειστικά. Έτσι δεν είναι, Σπύρο, στις δηλώσεις που σου έκανε. Είχε πει, ρε παιδί μου, ότι δεν θέλω να πάω εκεί πέρα γιατί θέλω να το κρατήσω από τη στιγμή που έχω μια συγκεκριμένη εικόνα για τον Γρηγόρη. Λοιπόν, επειδή πολύ λόγος γίνεται, να δούμε την πρωταγωνίστρια αυτής της συζήτησης, παρακαλώ. Σπύρο, έχει στείλει στο τέλος τώρα αυτό το πακετάκι ο Γρηγόρης για σένα και μου παρακάλεσε να στο δώσω εγώ. Ναι, ναι, ξέρω τι έχει μέσα, κάνω φθηνό. Ναι, κο. Θα σε βοηθήσω ή... Για να κάτσε. Δεν σου λέω γονάτι. Νάτι. Κοτούλα μου, γλυκιά. Τι φταίνε τώρα για αυτά τα έρωματα από την Άκη. Ναι. Πολύ ωραία να το δείξουμε στην κάμερα. Το έχει πάρει κάμερα ή από όρα. Ωραία, ωραία. Με αγάπη. Ωραία, 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 όταν. Πώς δεν έσκασε η κακομοίρα η κοτούλα μέσα στο... Τέλος πάντων... Τουλάχιστον το είπε ο Βαγγέλης αυτό που πρέπει να πει. Τι φταίνει και αυτά τα έρμα. Τώρα αυτό το έκανε με χιούμορ, αλλά φανταστείτε τώρα να το κάναμε εμείς κάπου τι θα γινόταν, επειδή είμαστε μεσημεριανοί. Θες να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, καταρχάς θα γινόταν πανικός. Έλα μου, ρε Κατερίνα, δεν συνήθισες πια. Δεν βαρέθηκες όλο αυτό το πράγμα. Όχι, δεν βαρέθηκα, γιατί κάθε πρωί γίνεται οτιδήποτε γίνεται με χιούμορ. Ατάκας, πόντες, παρατράγουδα, κότες, κροκόδιλοι. Ναι. Περιμένεις εσύ να επηρεαστείς και να καθοριστείς από το τι θα σου πει και τι θα σου κρεμάσει ο άλλος. Όχι, δεν περιμένω εγώ. Σου λέω γενικότερα ότι τα πρωινά έχουν καταντήσει περισσότερα από τα μεσημεριανά και παρόλα αυτά τα θεωρούμε γκλάμουρους. Αυτό. Και δεν εννοώ μόνο τον Γιώργο Λιάγκα και τη Φέη Κορδά, έτσι, για να μην νομίζουν ότι πρόκειται για εμπάθεια. Εξαρτάται με τι κριτήρια προσδιορίζεις εδώ εισαγωγικών τον γκλάμουρους. Συγγνώμη, αλλά είχα απορροφηθεί σε αυτά που έλεγε η Κατερίνα, τι μου λέγεις αγάπη μου. Α, βέβαια. Θέλω να πάμε να δούμε τη στάση της Μαρίας Μπεκατόρου σε όλο αυτό. Βέβαια, γιατί βρήκαμε την Μαρία Μπεκατόρου, ο Μιχάλης ο Πλεμένος χθες. Η Μαρία Μπεκατόρου μίλησε για αυτή την κόντρα που έχει ξεσπάσει. Να σας θυμίσω ότι ο Βαγγέλης Περίς είναι πολύ καλός της φίλος. Αλλά και ο Γρηγόρης είναι συνεργάτης πάνω απ' όλα. Εκτός από φίλες. Έρχονται συνέχεια. Βέβαια, εκτός από αυτό, η Μαρία μας μιλάει και για το Your Face που το περιμένουμε εντός. Μαρτίου, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, πάμε να την ακούσουμε. Your Face Sounds Familiar. Θα είσαι την παρουσίαση του Your Face Sounds Familiar. Ναι, θα είμαι. Συγχαρητήρια. Θα έχουμε φέτος το Your Face Sounds Familiar. Θέλω να με πιστέψεις, αλλά δεν ξέρω ούτε εγώ τι θα δούμε. Έχεις αγωνία και άγχος. Έχω ανυπομονησία, έχω πολύ μεγάλη χαρά που θα ξανακάνουμε όλοι αυτό το show που είχε αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις. Θέλω να πιστεύω ότι και φέτος θα είναι το ίδιο, μακάρι Παναγία μου. Η Κριτική Επιτροπή θα είναι η ίδια. Δεν ξέρω καθόλου. Αλήθεια. Έχουν ακουστεί κάποια ονόματα, ποιοι θα είναι. Και αυτούς που ακούσατε και διάβασα, εγώ δεν ξέρω. Αλήθεια δεν ξέρω. Δεν σου έχουν πει. Όχι. Εγώ παρουσιάζω. Είσαι The Voice. Είσαι ο ορισμός του The Voice. Το The Voice πόσο φαίνεται, Μαρία. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τρομερά. Νομίζω ότι είναι. Από όλες αυτές τις εκπομπές που έχουν σχέση με ωραίες φωνές και τραγούδι, νομίζω ότι είναι το πιο ωραίο και το πιο αξιοπρεπές. Έχετε ταλέντο λίγο στο τραγούδι. Μεγάλο, πολύ. Αν δεν είχατε κάνει επιτυχία στην τηλεόραση και πηγαίνατε στο Voice, ποιον coach θα διαλέγατε? Γιατί ποιο σου θα γυρίζανε? Πιστεύετε ότι δεν θα γίναγε κανείς? Νομίζω ότι δεν θα γίναγε κανείς. Πες μας λίγο και για την κόντρα Αρναούτογλου Περί. Α, παιδιά, δεν μπορώ. Αυτό δεν θέλω να μπω καθόλου σε αυτό. Δεν θέλω να το σχολιάσω καθόλου. Εντάξει, και καλά κάνει, βέβαια. Για παρακολουθείτε λιγάκι τη θέση της, σε όλο αυτό. Μα αποτέλεσε και μέρος της κόντρας Γρηγόρη Περί. Μην ξεχνάμε ότι είχε γίνει κριτική στον Γρηγόρη ότι δεν την αφήνει, ας πούμε, πάρα πολύ να μιλήσει, να έχει ρόλο η Μαρία. Μα να φούκος και αυτός ήθελε να το πετάξει. Ναι, και σε εσένα, Βαγγέλης Περίς. Εντάξει, έτσι είναι. Μα να φουκάρα. Αν δεν το μάθεις το Βαγγέλη και δεν τον αποδεχτείς μέσα σου όπως είναι, θα σε ενοχλούν αυτά που λέει πάντα. Και εμείς με τον Βαγγέλη έχουμε έρθει πάρα πολλές φορές σε αντιπαράθεση και για το περιεχόμενο της εκπομπής και πώς μας έχει χαρακτηρίσει και. Αλλά αν δεν τον ξέρεις τον Περί, σαφώς και παρεξηγείσαι. Αν όμως καταλάβεις ότι ο Βαγγέλης αυτός είναι και είναι αυθεντικός,
και ότι είναι, δεν θες να τον αλλάξεις, είναι όλα καλά μετά, πιστεύω. Μα τους ανθρώπους που έχει βάλει μέσα εισαγωγικά σε στόχο και τους πειράζει με την κριτική του, είναι έτσι. Υπάρχουν όμως και η περίπτωση σαν την Μαρία Μπεκατόρου, που την υποστηρίζει κάθε φορά και σε συνέντευξη του Σπύρου, είχε πει αυτό Σπύρο ότι την πήγαινε στο κουλιά, αλλά ήταν τη Μαρία εκεί. Και δεν είναι μόνο ο Βαγγέλης Περίσης, και ο Λιάγκας το είχε πει. Εγώ αγαπώ πάρα πολύ βέβαια τον Τάκη Ζαχαράτο, όπου εντοπίσαμε και τη Μαρία Μπεκατόρου και που έδωσαν το παρόν πολύ φίλοι του Τάκη Ζαχαράτου στην πρεμιέρα του I Am What I Am, παραστασάρα. Να ξέρετε ότι θα είναι μόνο για περιορισμένο αριθμό εμφανίζων ο Τάκης, οπότε πρέπει στο Παλάς να σπεύσετε να τον δείτε, διότι πραγματικά είναι μια παράσταση η οποία θα σας μείνει αξέχαστη. Εκεί λοιπόν βρήκαμε τη Μαρία, αλλά εγώ θέλω να πάρω μια δόση από... Από Τάκη Ζαχαράτου. Ακριβώς. Μοναδικός λοιπόν και πάνω στη σκηνή, αλλά και στις δηλώσεις του και αποκαλυπτικός, πετάκι της πότα του στη Μιμή Ντενίση, αλλά κάνει, μιμείται, την Άντζελα Δημητρίου στον Γιάννη Λάτσο. Mm-hmm. Και πολλά άλλα μοναδικά από τον Τάκη Ζαχαράτου. Για να το δούμε. Κύριε Λάτσιο, είναι δυνατόν να έχει κάνει ιστανίση διαφήμιση και εγώ η Βασίλισσα να μην έχω κάνει? Ποιο είναι το πρόβλημα, πείτε μου. Αδικία μεγάλη. Ένα χειροκρότημα στον κύριο Λάτσιο που τον αγαπάμε πάρα πολύ. Κατάλληλος άνθρωπος για να είσαι στην κριτική επιτροπή του Your Face Sounds Familiar. Είδαμε απόψε εδώ και τον κύριο Λάτσιο. Έχετε δεχτεί πρόταση και έχετε απαντήσει θετικά? Όχι, δεν έχω δεχτεί καμία πρόταση. Τον εκτιμώ πάρα πολύ τον κύριο Λάτσιο και είναι από τους ανθρώπους που είναι πραγματικά gentleman και είναι ένας πολύ σοβαρός επαγγελματίας. Και έχει μια ευγένεια σπάνια, άλλης εποχής. Θα πηγαίνατε εσείς? Εμένα θα με ενδιαφέρει οτιδήποτε σαν το κουστούμι που φοράω, μου ταιριάζει και το ταιριάζω. Αυτό. Παρότι τα βρήκατε με την κυρία Ντενίση on camera, δεν ξέρω αν είδατε και στην τηλεόραση στο στιγμιότυπο, πιστεύω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον, έτσι. Μάλλον θα ξαναπαρεξηγηθείτε, γιατί δεν τη στείλατε πρόσκληση για να είναι σήμερα. Είχε πρόσκληση, απλά νομίζω ότι θα έρθει την Παρασκευή, γιατί ήταν λίγο κρυωμένη, της εύχομαι περαστικά. Δηλαδή μιλάτε από τότε? Μιλάμε, ναι, δεν είναι κακό να μιλάς, οκ. Okay. Τα βρήκατε. Τηλέφωνο, ναι. Τα βρήκαμε, ναι, τα βρήκαμε. Πηγαίνετε σε παράσταση της κυρίας Ντενίση? Εγώ δεν έχω καμία κακία. Έχω απλά διεγείρομαι από ρόλους όπως η Λασκαρίνα, όπως ήταν η Καρένινα. Αυτό. Θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσετε μάλλον εσείς. Να συνεχίσουμε να τσακωνόμαστε. Όχι, θέλουμε να συνεχίσουμε να σας βλέπουμε να κάνετε την Ντενίση. Σας έβαλα, Λασκαρίνα. Δεν θέλω να επιστρέψεις. Κι άλλες πληγές να μου κλέψεις. Μιλήσω τα σκαλώτα σου σώματα. Ποιες κόντρες σας εντριγκάρουν? Ας πούμε τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε Αρναούτογλου Περί, που πραγματικά είναι μια κόντρα τηλεοπτικά που γράφει πολύ ωραία. Θα σας ενδιαφέρει να τη μεταφέρατε στο Σανίδη? Θα σας πω, νομίζω το χαρμόσυνο της κόντρας της τηλεοπτικής, είχα πει κάποτε ότι αν ξεκινήσουν οι κόντρες, πάει να πει ότι σταματάει η κρίση. Αυτό, δηλαδή όταν είχαμε έντονη την κρίση, είμαστε όλοι καλοί, με γλυκές ματιές και όλα αυτά και αγκαλιές. Νομίζω αν αρχίζουν αυτά, το καλό είναι ότι τελειώνει η κρίση. Η σκέψη μου ήταν στην Κεφαλονιά, επειδή είναι και η καταγωγή μου από εκεί, και θέλω όλη αυτή τη θετική ενέργεια απόψε που γέμισε το Παλάς να τη στείλω στους ανθρώπους που πραγματικά υποφέρουν. Ένα γλυκό φιλί στον Τάκη Ζαχαράτου που πολύ τον αγαπώ. Δημητρούλα, πάμε να δούμε όλο το παρασκήνιο από τη νέα περιπέτεια μέσα σε ερωτηματικό. Υγεία της Αντζέλινας Τζολί. Είναι ένα θέμα που μονοπολεί το ενδιαφέρον των ξένων μέσων ενημέρωσης. Ένα πρόσωπο πολύ αγαπητό, μια στάρ που πριν από μόλις λίγους μήνες, από τον περασμένο Μάιο, πέρασε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια υγείας και φαίνεται πως κάτι συμβαίνει πάλι. Αντζέλινα Τζολί, σύμφωνα με το περιβάλλον της, θα υποβληθεί σε μια επέμβαση ουσιαστικά αισθητική αφαίρεσης κάποιων φλεβών που υπάρχουν στα χέρια της. Mm-hmm. Αυτή όμως η είδηση που άφησε το περιβάλλον να διαρρεύσει δημιούργησε ερωτηματικά
στους δημοσιογράφους και όσους ξέρουν καλά. Αν όντως είναι αυτό δηλαδή. Βεβαίως, αν όντως είναι αυτό ή είναι αν μια δικαιολογία. Κάτι πίσω από αυτό. Και ο λόγος είναι πολύ απλά ότι και την πρώτη φορά που πέρασε τόσο σοβαρό πρόβλημα της υγείας της, είχε κρατήσει τα πάντα μυστικά. Άρα θα μπορούσε όμως ήταν κάτι σοβαρό να το κρατήσει, ρε παιδιά, μυστικό. Δηλαδή δεν είναι ότι λέει μια ψεύτικη δικαιολογία ή ότι είπε κάτι ψεύτικο στην αρχή για να καλύψει το ότι. Θα μπορούσε... Αν θέλει να το κρατήσει, θα το κρατήσει τόσο μυστικό. Ενδεχομένως όμως αυτή τη στιγμή, επειδή είναι λίγο όλα πιο πονηρευμένοι όλοι, ίσως να διαρρεύσουν κάτι από ιατρικές πηγές. Ίσως αυτός να είναι ο φόβος της και να άφησε να διαρρεύσει ή να βγει επίσης από το περιβάλλον της μια πολύ πιο ανώδυνη πληροφορία. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και στη συνέχεια θα τα πούμε. Η Αντζελίνα Τζολί ξαναμπαίνει στο χειρουργείο. Είναι η είδηση που τις τελευταίες ώρες κάνει τον γύρο του κόσμου, προκαλώντας ανησυχία στους φανς της. Η ηθοποιός, σύμφωνα με δημοσιεύματα, πρόκειται να υποβληθεί σε νέα χειρουργική επέμβαση. Αυτή τη φορά όμως για να αφαιρέσει με ειδική μέθοδο, όπως αναφέρουν, τις φλέβες των χεριών της, οι οποίες είναι διωγγωμένες. Αυτή όμως είναι η επίσημη αιτιολογία, γιατί πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν πως ο εφιάλτης επέστρεψε για την στάρ του Hollywood λίγους μήνες μετά την επέμβαση διπλής μαστεκτομής, στην οποία υποβλήθηκε τον περασμένο Μάιο. Αιτία για αυτές τις δυσίωνες προβλέψεις είναι το γεγονός ότι και τότε η Αντζελίνα Τζολί είχε μπει στο χειρουργείο κάτω από άκρα μυστικότητα. Έτσι και τώρα, τόσο η ίδια όσο και το περιβάλλον της κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους, ξυπνώντας μνήμες από γεγονότα που κανείς δεν θέλει να επαναληφθούν. Μάλιστα, πολλοί ανέτρεξαν σε όσα γράφονταν τον περασμένο Μάιο, που η ίδια είχε ανακοινώσει την περιπέτεια της υγείας της, και έλεγαν ότι για να αποφύγει εντελώς τον κίνδυνο του καρκίνου, η ηθοποιός έπρεπε να υποβληθεί και σε προληπτική αφαίρεση των οωθικών της. Κάτι που δεν έχει κάνει έως σήμερα. Στο πλευρό της σκέφτη τη φορά ο Μπραντ Πίτ, ο οποίος ήταν εκείνος που της έδωσε δύναμη και στις δύο προηγούμενες επεμβάσεις, σαν φύλακας άγγελός της. Την ίδια ώρα πάντως που τα δημοσιεύματα κινδυνολογούν, οι άνθρωποι της Αντζελίνας Τζολί επιμένουν πως οι λόγοι της επέμβασης είναι καθαρά αισθητικοί, αφού οι διωγγωμένες φλέβες των χεριών της είναι κάτι που την ενοχλεί εδώ και καιρό, καθώς όπως λένε χαρακτηριστικά, τις θεωρεί φρικιαστικές. Το συγκεκριμένο πρόβλημα μάλιστα το έχουν εντοπίσει και απαθανατήσει εδώ και καιρό οι φωτογράφοι. Ωστόσο, κάποιοι ισχυρίζονται πως υπάρχει και μια λιγότερο επώδυνη μέθοδος από την επιλογή του χειρουργείου, που δεν είναι άλλη από το να πάρει λίγο βάρος, ώστε οι φλέβες της να μην μετάγονται τόσο έντονα. Κάτι που η ηθοποιός αρνείται πεισματικά, αφού πιστεύει πως μόνο μένοντας υπερβολικά αδύνατη μπορεί να διατηρήσει την σεξ εικόνα της. Όλος ο πλανήτης όμως, μάλλον διαφωνεί. Να ευχηθούμε να είναι όλα καλά πάντως. Εμείς θέλω να σας τονίσω, μάλλον γιατί βλέπω τώρα το ρολόι μας, ότι σε περίπου 6 λεπτά από τώρα, δηλαδή στις 2 παρατέρα, 1 και 45 ακριβώς, θα μάθετε τα πάντα για Δήμητρα Ρουμπέση και Ανδρέα Μικρούτσικο από την Κατερίνα μας, η οποία θα μας εξηγήσει τι είναι αυτή η ενιγματική ατάκα που έχει γράψει ο Ανδρέας Μικρούτσικο στο Facebook, αλλά και όλες τις εξελίξεις και τα νέα από την ζωή της Δήμητρας Ρουμπέση. Σε 5,5 λεπτά από τώρα, στις παρατέταρτο δηλαδή. Λοιπόν, τώρα, εγώ κατευθύνομαι προς τα εκεί. Σηκώνομαι για να πάω στο υπέροχο λάπτοπ μου, το οποίο σας περιμένει εδώ. Δεν είναι δικό μου βέβαια, δικό σας είναι. Θα το κάνει δικό του ο πιο γρήγορος. Ο πιο γρήγορος σε τι? Στην πληκτρολόγηση. Το κομπιούτερ μας είναι μαύρο, ελαφρύ, κομψό, εύχριστο, με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, με ωραιότατη 15,6 ίντσες οθόνη, τρομερή μνήμη για να μπορείτε να μεταφέρετε και να αποθηκεύετε τα αρχεία σας, στα πάντα, σε φωτογραφίες, σε βίντεο, σε μουσική, σε οτιδήποτε θέλετε, σε έγγραφα. Είναι γρήγορο, όσο γρήγορο πρέπει να είσαστε και να είναι και το χέρι σας. Συνοδεύεται από το εξαιρετικά designato ποντίκι, το οποίο είναι και ανατομικό, γιατί άμα δουλεύετε και πολλές ώρες καταλαβαίνετε ότι θα το χρειάζεστε. Είναι ασύρματο και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε όλοι. Είτε είσαστε εργέντες, είτε έχετε οικογένεια, να το μοιράζεστε με τα παιδιά σας, με τη γυναίκα σας, άμα είστε επαγγελματίες, φοιτητής, σπουδαστής, μαθητής, τα πάντα. Καταλαβαίνετε, τώρα δεν υπάρχει σπιτικό χωρίς ένα
κομπιούτερ, ένα λάπτοπ, ένα PC. Εμείς εδώ σας δίνουμε το λάπτοπ για να αλλάζει εύκολα χέρια. Έτσι. Και για να το παίρνετε και μαζί σας όπου θέλετε. 14-7-48 ο αριθμός που το διεκδικείτε και ο αριθμός που πληκτρολογείτε θα είναι αυτός που θα ακούσετε από το ηχογραφημένο μήνυμα με το οποίο εσείς θα έρθετε σε επαφή μόλις σας απαντήσει την κλήση σας η κυρία, η φίλη μας. Αν θα το πληκτρολογήσετε γρήγορα και στο πιο γρήγορο από όλους, θα το κάνετε δικό σας. Πρόκληση μου ακούγεται. Βάλτε τα δυνατά σας. Και δείξτε το δώρο μου, το δώρο μου στους αγαπημένους μου, στους άντρες μου και στις γυναίκες μου και στα παιδιά μου εννοείται. Ναι, δικά μου και νάχα δεν είναι. Άρα γιατί θα γεννήσω εγώ τα παιδιά μου θα υπάρχουν λάπτοπ. Νομίζω ότι δεν θα υπάρχουν πια. Δεν θα γεννήσεις το 2150. Θα υπάρχουν διαστημόπλια. Λοιπόν, θα δίνουμε διαστημόπλιο από την εκπομπή τότε. Αν κάνουμε ακόμα τηλεόραση. Μπορεί να μην υπάρχει καν τηλεόραση τότε. Μπορεί να γίνεις από τον Άρη. Πότε το προγραμματίζεις δηλαδή. Το βλέπει για 4-7-48 κυρίες και κύριοι μου. Ο αριθμός που μπορείτε να διεκδικήσετε το δώρο σας, το κομπιούτερ σας, το λάπτοπ σας, το υπέροχο από το λάπτοπ, για να κάνετε τις δουλειές σας και τις επαφές σας, είναι χρηστικό για όλους, δεν κάνει διακρίσεις σε ηλικίες και φύλο. Τη διαδικασία την ξέρετε, δεν θα σας κουράσω άλλο γιατί έχουμε να πούμε για πολλά, ούτως ή άλλως είναι 2:15 και είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας και σε αυτό που σας είπαμε φεύγοντας, το οποίο δεν είναι άλλο, Κατερίνα μου, από το τι γίνεται με Ανδρέα Μικρούτσικο και Δήμητρα Ρουμπέση. Όλο το αποκλειστικό λοιπόν ρεπορτάζ από τη μία η νέα ζωή της Δήμητρας Ρουμπέση στην Μήλο. Πόσο πιο νέα ρε παιδιά, ναι. Στη Μήλο. Συγγνώμη, στη Ζάκυνθο και από την άλλη η απόλυτη μοναξιά και η απομόνωση του Ανδρέα Μικρούτσικου και η ενηγματική του ατάκα στο Facebook. Δεν ελπίζω, δεν φοβάμαι, είμαι άνεργος. Όλο το αποκλειστικό ρεπορτάζ από την ευτυχία της Δήμητρας Ρουμπέση και, και το ευχαριστώ στον κόσμο μέσω του Facebook και η απόλυτη μοναξιά του Ανδρέα Μικρούτσικου και οι ενηγματικές του ατάκες στο Facebook. Είπες αρκετά. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε τώρα προς το παρόν τουλάχιστον τίποτα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ, επιστρέφουμε. Η Δήμητρα Ρουμπέση διανύει ίσως από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής της. Στην προσωπική της σελίδα στο Facebook, η Δήμητρα Ρουμπέση ευχαριστεί τον κόσμο για τις ευχές του και τις ευχές που της έδωσαν για τη νέα της ζωή. Μπορεί να άργησα να απαντήσω, αλλά ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους για τις ευχές. Στο πλάι του συζύγου της Γιάννη Λιβέρη και του γιού της απολαμβάνει τη μητρότητα και μια ζωή μακριά από τα φώτα και τις κάμερες. Ζει μόνιμα στη Ζάκυνθο αφού ο σύζυγός της διατηρεί στο νησί ένα beach bar και η πρώην παρουσιάστρια επέλεξε να τον ακολουθήσει και να αφήσει πίσω τα τηλεοπτικά πλατό και τον κόσμο της showbiz. Λατρεύει τη Ζάκυνθο. Η ίδια ανεβάζει στην προσωπική της σελίδα βιντεάκια που έχει τραβήξει από το νησί. Έχει επιλέξει πια να επικοινωνεί με συγκεκριμένους ανθρώπους από την παλιά της ζωή. Μάλιστα, οι περισσότεροι είναι εκτός τηλεόρασης. Ο γιος της είναι πλέον 2,5 ετών και έχει γεμίσει τόσο τη Δήμητρα όσο και το σύντροφό της Γιάννη Λιβέρη μόνο όμορφες στιγμές. Λίγο πριν πάρει την απόφαση να κλείσει για πάντα τις πόρτες του παρελθόντος, η Δήμητρα είχε περάσει ένα δύσκολο γάμο και ένα ακόμη πιο δύσκολο διαζύγιο στο πλευρό του Ανδρέα Μικρούτσικου. Το μόνο κοινό της Δήμητρας Ρουμπέση και του Ανδρέα Μικρούτσικου σε αυτή τη φάση της ζωής τους είναι πως και οι δύο είναι μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Εκείνη άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο. Επέλεξε την οικογένεια και τη μητρότητα, ενώ ο Ανδρέας Μικρούτσικος επέλεξε τη συγγραφή. Ο παρουσιαστής μάλιστα στην προσωπική του σελίδα στο Facebook δηλώνει άνεργος. Δούλεψε στην εταιρεία, δεν ελπίζω τίποτα. Δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι άνεργος. Ο γνωστός παρουσιαστής από το καλοκαίρι ασχολείται με την αυτοβιογραφία του. Ένα βιβλίο με κύριο θέμα τη ζωή του και τις εμπειρίες του από τον κόσμο της τηλεόρασης είναι αυτό με το οποίο ασχολείται ο παρουσιαστής αυτή την περίοδο. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος επέλεξε τη Μήλο για να αρχίσει τη συγγραφή. Άλλωστε η Μήλος είναι και το καταφύγιο του, ένας τόπος που τον ηρεμεί και του δίνει θετική ενέργεια. Έχουμε καιρό να τον δούμε.
Ο παρουσιαστής αποφεύγει τις δημόσιες εμφανίσεις. Νιώθει ότι δεν έχει τίποτα να πει. Έχει στο πλευρό του το γιο του και εκλεκτούς φίλους που είναι βράχοι στη ζωή του. Αυτό που αναρωτιόμαστε όλοι στη δημοσιογραφική πιάτσα είναι πόσο ο Ανδρέας Μικρούτσικος, που όλα τα φώτα της δημοσιότητας ήταν πάνω του εδώ και πολλά χρόνια, ήταν ένας από τους καλύτερους παρουσιαστές της ελληνικής τηλεόρασης, superstar, έτσι. Και ο πρώτος άνθρωπος κιόλας που έφερε στη τηλεόραση το reality με 80άρια τότε, έτσι. Λοιπόν, ξαφνικά τα τελευταία χρόνια βρίσκεται με οικονομικά προβλήματα, με δικαστικές διαμάχες και σε μία απομόνωση στη Μήλο να γράφει την αυτοβιογραφία του, να είναι αποξενωμένο ακόμα και από πολύ δικούς του ανθρώπους και ξαφνικά, ναι Σπύρο. Όχι, τελείωσε. Να είναι τόσο προβληματισμένος και τόσο απομονωμένος, να μην θέλει να μιλήσει ούτε καν, ας πούμε, και με τους δημοσιογράφους. Προσπαθούμε πάρα μα πάρα... Όχι, ήταν ο αγαπημένος μας παρουσιαστής και ο αγαπημένος μας άνθρωπος, Ελεονόρα, ο άνθρωπος που πάντα σήκωνε το τηλέφωνο. Κατερινάκη, με επειδή ξέρει, έχει δουλέψει σε αυτό το χώρο. Ξέρει πώς μπορεί να γίνει βορρά και έχει υπάρξει βορρά ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Δηλαδή θα πρέπει να έχεις βαριά μορφή ψυχοπάθεια για να θέλεις στη δύσκολη φάση που περνάς και διανύεις και σε μια τάση από μόνος να μιλάς με τους δημοσιογράφους. Ήταν ο άνθρωπος που ακόμα και με μεγάλες δυσκολίες σήκωνε το τηλέφωνο και μιλούσε, Ελεονόρα. Σήκωνε το τηλέφωνο και έλεγε ότι ναι, ρε παιδιά, έχω πρόβλημα. Ακόμα και με τις δικαστικές του διαμάχες, θυμάσαι Σπύρο, ότι σήκωνε το τηλέφωνο και μιλούσε. Σήκωνε ή τουλάχιστον όποτε τον βλέπουμε. Το τελευταίο χρόνο που βρίσκεται στη Μήλο, έτσι, πολύ συχνά δηλαδή στη Μήλο, δεν μιλάει σε άνθρωπο. Εδώ μίλησα με την Σοφία Βόσου προσφάτως. Καλύτερα να είσαι απομονωμένος και να σου πω κάτι. Παιδιά. Όλο αυτό που κάνει τώρα, κόντρα σε αυτό που φαίνεται ότι και καλά δεν είναι καλά, πρέπει να σου πω παιδί, είναι και ένας, και επειδή έχω συνεργαστεί και μαζί του, ένας πολύ σκεπτόμενος άνθρωπος, με βαθιά κουλτούρα, που αυτό που κάνει τώρα νομίζω ότι περνάει καλά. Είναι γιατί οικονομικά προβλήματα γράφει. Έχουν παιδιά πάρα πολλοί κόσμος. Δεν είναι μόνο ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Ξεπερνώντας το αυτό δηλαδή, στο υπόλοιπο κομμάτι. Έχουμε την αίσθηση ότι είναι και καλά. Ακόμα και ένα άνοιγμα του επαγγελματικά δεν είχε κάνει ένα σοου, πήγε να γίνει ένα σοου στην Κύπρο. Στην Κύπρο και που δεν έγινε τελικά ποτέ. Και ραδιόφωνο είχε ξεκινήσει πριν από 2-3 χρόνια. Αλλά τελικά όλα είναι θέμα επιλογών. Αυτό καταλαβαίνω και από τον Ανδρέα Μικρούτσικο, αλλά και από τη νέα ζωή της Δήμητρας. Γράφει όντως την αυτοβιογραφία του, το γνωρίζουμε αυτό. Ναι, γράφει όντως την αυτοβιογραφία του και έχει πικάντικες λεπτομέρειες, εκτός από την ζωή του, την προσωπική και τις γυναίκες που έχουν σημαδέψει τη ζωή του. Γράφει και πάρα πολλές λεπτομέρειες για τη τηλεοπτική του καριέρα. Όταν χωρίσανε, δεν έφτιαγαν τα οικονομικά προβλήματα, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί ξέρεις, καμιά φορά το ξεχνάμε. Δήμητρα Ρουμπέση ήταν ένα παιδί, όπως ξέρω, και δεν ήθελε ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Πρέπει να κλείσουμε εδώ το θέμα, ή αν όχι θα το συζητήσουμε και με το Θέμη, να βάλουμε μια ανατελή. Πρέπει να πάω λιγάκι στο Θέμη. Υπάρχει τελευταία εξέλιξη, όπως μου είπες, έτσι συνοπτικά, όσον αφορά στην υγεία του Μάικλ Σουμάχερ. Ακριβώς, έχουμε μια εξέλιξη η οποία αποκαλύπτεται από γαλλική εφημερίδα και το site συγκεκριμένα της ΚΙΠ. Σύμφωνα λοιπόν με το site, πριν από λίγα λεπτά έγινε γνωστό, ο οργανισμός του Μίκαελ Σουμάχερ άρχισε να αντιδρά θετικά στην σταδιακή αφύπνισή του από το τεχνητό κόμμα. Mm. Θέλω να σας πω ότι πώς είναι αυτή η σταδιακή αφύπνιση. Τα αναισθητικά φάρμακα που χορηγούνται στον Σουμάχερ μειώνονται σταδιακά από σήμερα το πρωί. Και το σημαντικότερο στάδιο της φάσης είναι να διαπιστωθούν οι πρώτες βασικές αντιδράσεις του γερμανού θρύλου της Φόρμουλα 1 σε συγκεκριμένες εντολές όπως άνοιξε τα μάτια σου, κλείσε τα μάτια σου, άνοιξε το στόμα και κούνησε τα χέρια σου. Mm-hmm. Σύμφωνα πάντα με το site που η είδηση κάνει το γύρο του κόσμου πριν από λίγα λεπτά, ο Σουμάχερ έκανε ένα μικρό βήμα και ανοιγόκλεισε τα μάτια του. Βέβαια δεν διευκρινίζεται στο ρεπορτάζ πριν από πόση ώρα ή πριν από πόσες ώρες έγινε αυτό. Οι ειδικοί τονίζουν πως η αφύπνιση από το τεχνητό κόμμα θα διαρκέσει ενδεχομένως και αρκετές ημέρες και χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Να σας θυμίσω ότι Θέμη, βρίσκεται σε τεχνική... Ναι. Επειδή υπήρξε αυτή η είδηση και χθες, η οποία όμως διαψεύθηκε από την εκπρόσωπο του Σουμάχερ, αυτό σήμερα είναι νέα εξέλιξη. Είναι νέα εξέλιξη. Είναι εξέλιξη η οποία αυτή τη στιγμή φέρεται ως επιβεβαιωμένη από ιατρικές πηγές, γιατί και η οικογένεια και η μάνατζερ του Σουμάχερ έχουν σταματήσει εδώ και καιρό να κάνουν οποιαδήποτε δήλωση ή πληροφορίες για την υγεία του. Ξεκαθαρίζεται μάλιστα ότι
όποια ανακοίνωση δεν προέρχεται από την οικογένεια ή τους γιατρούς, mm-hmm. Δεν είναι είδηση αλλά φημολογία. Mm-hmm. Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με το γαλλικό site, η συγκεκριμένη πληροφορία αποδίδεται στο ιατρικό περιβάλλον. Πάντως είναι ήδη ένα μήνα τώρα και παραπάνω. Από τις 29 Δεκεμβρίου. Είναι σε τεχνητό κόμμα. Mm-hmm. Από τις 29 Δεκεμβρίου. Και αν αυτό σημαίνει κάτι, πραγματικά αρχίζουν να μεγαλώνουν και οι ελπίδες για την εξέλιξη. Παιδιά, μιλάμε για έναν άνθρωπο για τον οποίο οι γιατροί αρχικά έδιναν 70% πιθανότητες να φύγει από τη ζωή, έτσι, όταν είχε γίνει αυτό το ατύχημα. Είναι μαχητής ακόμα και σε αυτή τη στιγμή. Και τώρα ξαφνικά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες βγαίνει σιγά σιγά από το πρωτοκόμμα. Τραγωδία είναι έτσι όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να έχει το Σουμάχερ ο οποίο ήταν στα ράλι και ήταν μέσα στη ταχύτητα και στο ρίσκο. Και ξαφνικά από αυτό το πράγμα, ας πούμε, στο χιόνι. Βασικά τραγωδία είναι για τον οποιοδήποτε. Απλά είναι και ηρωνία στην προκειμένη. Ναι, είναι και ηρωνία, ναι. Να έχει αυτή την εξέλιξη, ας πούμε, η ζωή του. Το θέμα είναι ότι όλες αυτές τις μέρες περιμέναν ένα σημάδι. Ένα σημάδι μόνο για να δείξουν ότι υπάρχει μια εξέλιξη, ότι αντιδρά. Και να μείνουμε στο ότι η τεχνητή αφύπνιση, συγγνώμη που σε διακόπτω, Δήμητρά μου, δεν θα γίνει μία και έξω. Όπως ενδεχομένως κάποιοι το ερμήνευσαν ότι οι γιατροί θα προσπαθήσουν να ξυπνήσουν τον Σουμάχερ. Θα πάρει πάρα πολύ χρόνο, ενδεχομένως πάνω από μία εβδομάδα, και θα γίνεται σταδιακά, γιατί ουσιαστικά τι κάνουν οι γιατροί, μειώνουν την πάρα πολύ μεγάλη φαρμακευτική αγωγή. Πάντως είναι πολύ θετικό, αν όντως ισχύει να έχει ανταποκριθεί σε εντολή, έτσι. Άνοιξε τα μάτια σου και κλείσε τα μάτια σου. Σημαίνει ότι έχει επαφή. Ότι έχει επικοινωνία. Ναι, και δεν είναι φυτό. Ναι. Λοιπόν, τώρα να συνεχίσουμε με τα τηλεοπτικά, γιατί έχει ο Σπύρος ένα νέο μαναφούκι, όπως λέμε κι εμείς. Βεβαίως. Μια νέα τηλεκόντρα. Με σιγαστήρα αυτή είναι. Με σιγαστήρα. Ναι, ναι, δεν είναι σαν σιγαστήρα. Αυτή δεν κάνει πρώτο όπως το Αντένα, που τα λένε και στον αέρα. Αυτή είναι με σιγαστήρα, είναι παρασκηνιακή κόντρα. Ανάμεσα σε. Νίκο Μουτσινά και Ανίτα Πάνια. Όπα. Σ' αρέσουν τα ονόματα, γερά, ε. Ναι, ρε. Είναι ωραίο πινκ-πονκ αυτό. Και αφορμή στάθηκε βέβαια κάποια σχόλια που έκανε ο Νίκος Μουτσινάς, πλάκα δηλαδή, στον Νίκο Κλοκ, για την Άννα Βύση και για το εντυπωσιακό της μπούστο. Από την άλλη, η Ανίτα Πάνια, όσες φορές έχει προσκληθεί στην βραδινή εκπομπή του Νίκου Μουτσινά, δεν έχει ανταποκριθεί. Όλο αυτό λοιπόν έχει προκαλέσει μια ρήξη στις σχέσεις τους. Θες να. Θες. Θέλω. Πάντα ευγενικός με ρωτάς. Μπορεί το καυστικό χιούμορ του Νίκου Μουτσινά για το μπούστο της Άννας Βύσης σε κάποιους να άρεσε, όμως για την Ανίτα Πάνια ήταν μια καλή αφορμή για να τα πάρει ακόμα μια φορά μαζί του. Βλέπουμε όλοι ότι μεγάλωσε, όχι η Άννα, το στήθος της, έτσι δυο νουμεράκια στο νερό. Δηλαδή μεγάλωσε τόσο σε βαθμό που μόνο με αυτά πια μπορεί να μπαίνει με το νερό, γιατί αυτά την κρατάνε κάπως. Θα σου λατσάρει στο κύμα, θα επιπλέει, την κρατάει. Βέβαια, υπάρχει ο φόβος πάντα πνιγμού. Αυτά δεν ξέρουν όταν συμβαίνουν. Δεν θα μένεις εκεί. Αυτό με δηλαδή το βυζί έρχεται και σε πνίγει ένα βράδυ, από το πουθενά. Το παρασκήνιο της ρήξης μεταξύ των δύο παρουσιαστών είναι έντονο και σύμφωνα με όσα ακούγονται στους διαδρόμους του Α, η σχέση Πάνια Μουτσινά δεν περνάει και τις καλύτερες μέρες της. Ειδικά μετά από αυτό που είπε ο παρουσιαστής για τη φίλη της Ανίτας, την Άννα Βύση. Και η απόδειξη είναι ότι με το που κόπηκαν τα γαρίφαλα με το ένα κανένα, τη Βύση πεταχτήκαν έξω. Τακ! Να τα χαίρετε, καλό τάξιδα και καλό χάιδευτα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Ανίτα έχει δεχτεί πρόσκληση εδώ και καιρό από τη βραδινή εκπομπή του Μουτσινά, προκειμένου να τη στηρίξει. Εκείνη αρνείται γιατί δεν της αρέσει να βγαίνει όταν δεν έχει κάτι να πει. Ο Στράστο Τζόντζογλου πήγε στην Ανίτα Πάνια και μίλησε παραπάνω ώρα από όσοι αφήνουν στην κυρία Βέφα να μαγειρέψει. Το ακούτε, κυρία Βέφα! Η πρόσκληση όμως έχει γίνει ασφιχτική πίεση και εν ώψη της νέας βραδινής εκπομπής που προετοιμάζει η Ανίτα, όλο αυτό της προκαλεί νευρικότητα και άγχος. Ήθελα να παίξω κι εγώ. Ναι. Όπως οι άλλοι άνθρωποι που βγήκαν στον αέρα. Α, πάμε έτσι. Σε αυτό το στυλ το τσιγκελωτό. Η παρουσιάστρια με το ασυμβίβαστο χαρακτήρα και το δικό της τρόπο σκέψης δεν είναι πρόσωπο που κάνει δημόσιες σχέσεις και όλα αυτά τα χρόνια είχε συνηθίσει να την αφήνουν να αποφασίζει εκείνη για τις συνεντεύξεις και τις εμφανίσεις της. Οι οποίες, όπως είναι γνωστό, είναι σπάνιες αφού δεν της αρέσει να μιλάει για τον εαυτό της. Η Ανίτα προτιμάει να κάνει την εκπομπή της και μετά να αφοσιώνεται στην οικογένειά της. Χαρακτηριστικός είναι ο τρόπος που αντιμετώπισε την παρέα του μες στην καλή χαρά όταν βγήκε στο τηλέφωνο για να μιλήσει για τον φίλο της Μανώλη Κονταρό. Πού γνωριστήκατε? Πού δημιουργήθηκε αυτό? Ναι. Στην Αθήνα, δεν κάνω λάθος. Στο κέντρο. Μέσα στην Αθήνα. Σε μαγαζί. Να πεις, δεν πειράζει. Θέλετε να χαρτογραφήσουμε την
Την ώρα, τη στιγμή, όλα τα πάντα. Ερχόμενη από άλλο κανάλι, βρήκε μια νέα τηλεοπτική στέγη στην οποία οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Ο Νίκος Μουτσινάς είναι πιο παλιός στο κανάλι, αλλά στην τηλεόραση έχει γράψει λιγότερα χιλιόμετρα από την Ανίτα. Όπως και να έχει, εκείνη μέχρι να προχωρήσει το θέμα της βραδινής της εκπομπής, δεν φαίνεται να πείθεται να κάτσει στον καναπέ με τον Νίκο Μουτσινά. Και μέχρι τότε ο πάγος θα μπαίνει ανάμεσά τους, αφού και του παρουσιαστή δεν του αρέσει να του λένε όχι. Ξέρεις τώρα, μέσα στα κανάλια συμβαίνουν αυτά. Δηλαδή, λες σε μία παρουσιάστρια, της ασκείται μία πίεση να πάει σε μία εκπομπή βραδινή να τη στηρίξει. Εντάξει, η Ανίτα Πάνια έχει συνηθίσει διαφορετικά, την ξέρουμε κιόλας πώς είναι. Δεν πηγαίνει. Δεν καλά πηγαίνει. Κάνει. Την αγαπάς όπως είναι. Τι καλά κάνει που δεν πηγαίνει σε εκπομπές. Καλά κάνει. Ναι, καλά αφού κάνει. Δεν το να σε πιέζουν και να κάνεις εσύ τον μπαλαντέρ και τον τζόκερ για τους άλλους και να βολεύει τους άλλους. Αλλά πρέπει και όταν να εσύ μεταφράζεις τους άλλους να σε γράφουν οι άλλοι, όχι. Προτιμώ την Ανίτα Πάνια. Και νομίζω ότι και η Ανίτα Πάνια. Για σένα, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αυτό καταλάβαμε από την απάντηση που έδωσε. Λέω ότι από το να κάνεις μια ζωή το καλό παιδί και να πηγαίνεις όπου σε καλούν, χιλιάδες φορές καλύτερα να λες όχι. Δεν έχει κάνει ποτέ το καλό παιδί και νομίζω ότι καλή και η ίδια. Μπορεί να μην είναι καλό παιδί και να γουστάρει, είναι τρελάρα. Φέτος έχει πάει σε μια εκπομπή, μόνο σε μια έχει πάει. Έχει πάει σε μια εκπομπή. Αλλά μέχρι εκεί δεν ήθελε να πάει παραπάνω και τώρα επειδή θέλει να προετοιμάσει και τη βραδινή της εκπομπή, εντάξει, έχει και μια γενικότερη ένα άγχος, ας πούμε, που είναι πολύ λογικό. Γιατί αν δεν το είχε, θα πήγαινε. Για την Ανίτα, το άγχος είναι κάτι το οποίο δεν το πιστεύω. Καλά, είναι ζένια. Το ότι μπορεί να κάνει βραδινή εκπομπή και να καλεί πολιτικούς, πώς φαίνεται. Μια χαρά. Μια χαρά. Μπορεί να το κάνει. Εντάξει, και έχει ενδιαφέρον ποιοι πολιτικοί θα πάνε. Θα πάνε. Η αλήθεια είναι ότι θέλει να κάνει μια καινούργια βραδινή εκπομπή, έτσι. Και είναι σε ένα καινούργιο κανάλι, γιατί την είχαμε συνηθίσει στο Alter τα προηγούμενα χρόνια και τη στηρίζει το κανάλι το καινούργιο. Και πάνω εκεί μπορεί, ας πούμε, με κάποια άλλα πρόσωπα να υπάρχουν κάποιες τριβές που υπάρχουν ήδη στο κανάλι. Μπορεί είναι πολύ λογικό όλο αυτό. Έχει και το μυαλό, έχει και το λέγιν, έχει και την κατάρτιση, έχει και την ευστροφή να το κάνει. Και την καλλιέργεια και τη μόρφωση. Φυσικά. Εντάξει, έχει ένα τηλεοπτικό παρελθόν τα παιδιά μου. Έχει τη σημαίνει. Δηλαδή, τι χαρακτηρίζει, δεν σε ακολουθεί. Μόνο τους άλλους, την Ανίτα Πάνια, μόνο συγκεκριμένα άτομα ακολουθεί το τηλεοπτικό του παρελθόν. Εντάξει, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Το παρελθόν μένει πίσω. Πάμε για άλλα, μπροστά. Δεν είναι κακό να δοκιμάζεις πράγματα. Και καλό είναι να στιγματίζεις εσύ τα προγράμματα και να μην στιγματίζουν τα προγράμματα σε εσένα. Διάβασα ότι ο Λάκης Λαζόπουλος θα είναι υποψήφιος δήμαρχος Αθηνών. Το διάβασα πρόσφατα. Ωστόσο, από τον ίδιο θα μάθουμε αν ισχύει κάτι τέτοιο. Διότι ο Λάκης Λαζόπουλος απαντά πραγματικά για στις φήμες μάλλον που τον θέλουν να βάζει υποψηφιότητα για δήμαρχος Αθηνών καλύτερα. Ναι, εντάξει, κανονικά. Αλλά καταλαβαίνεις το κανονικά, μερικοί δεν το γνωρίζουν. Πάμε, όχι δεν πάμε. Σε πολύ λίγο θα δούμε αν ο Λάκης Λαζόπουλος επιβεβαιώνει ή διαψεύδει τις φήμες που τον θέλουν να κατεβαίνει για δήμαρχος. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι θα το δούμε σε πολύ λίγο. Εμείς μέχρι όμως να το δούμε, θα πάμε να δούμε τι γίνεται στο The Voice με το Κατερινάκι μου. The Voice, λοιπόν. Δήμος Αναστασιάδης, τον συνάδελφο. Πώς αρέσει, παιδιά, αυτός ο άνθρωπος. Καταρχάς, τι σχέση έχει με το The Voice ο Δήμος Αναστασιάδης? Είναι βοηθός του Μιχάλη Κουινέλη. Καταπληκτικό δίδυμο. Είναι εξαιρετικός καλλιτέχνης καταρχάς ο Δήμος. Εγώ κόβω φλέβα για το Δήμο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μας μίλησε λοιπόν για το The Voice. Τη συνέχεια τις κόντρες στα παρατράγουδα. Αν υπάρχουν λοιπόν κόντρες μεταξύ των παικτών της Κριτικής Επιτροπής και αν υπάρχουν και πηγαδάκια μεταξύ τους και πισόπλατα με χαιρόματα. Όπως θα έχουν πολύ δύσκολη δουλειά, παιδιά, οι βοηθοί της Κριτικής Επιτροπής, να το ξέρετε. Πιάσαμε επαυτοφόρο μέσα στο σκοτάδι τον Δήμο Αναστασιάδη στα γυρίσματα του νέου του βίντεο κλιπ και τον στριμώξαμε για να μας μιλήσει για το ρόλο του ως βοηθό του Μιχάλη Κουινέλη στο The Voice. Όταν υπάρχει φιλία μεταξύ δύο ανθρώπων δεν χρειάζεται και πολύ προσπάθεια. Νιώθεις προστατευμένος, νιώθεις ότι αυτό το πράγμα θα είναι πάρα πολύ καλό. Εμπιστεύομαι πάρα πολύ τον Μιχάλη, τον εκτιμώ πάρα πολύ σε αυτό τον αγώνα που έχει κάνει, γιατί είναι ένας άνθρωπος που έφερε ένα είδος στην Ελλάδα. Κοίταξε να δεις, εγώ ανατρίχιασα πάνω από τρεις φορές, όχι στο κεφάλι, κατάλαβες, εδώ στα μούσια, εκεί που ανατριχιάζεις και εσύ να δεις. Η δουλειά μου, αν και δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα γι' αυτό,
είναι συμβουλευτική μαζί με τον Μιχάλη να βρούμε τα κομμάτια των παιχτών, να τα μοιράσουμε δίκαια στον κάθε παίκτη και να φανταστούμε και να διαλέξουμε τις φωνές που μπορεί να κάνουν κάτι αύριο μεθαύριο. Αυτό γουστάρω, πήγε θέλω να τον ολοκληρώσω. Θα βρε Μιχάλη. Τους 16 θα πρέπει να επιλέξετε κάποιους και οι άλλοι να πάνε στο σπίτι τους. Δεν το κάνω αυτό, το κάνει ο Μιχάλης. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να λέμε τη γνώμη μας και να βοηθάμε τον coach μας σε κάθε του επιλογή. Δεν θα πάρουμε κανένα κρίμα στο λαιμό μας, δεν θα διώξουμε κανένα παιδί. Ανθρωποί 16. Λοιπόν, έτσι θα μιλάμε, γιατί αυτός μόλις βλέπει 16, αλλάζουνε όλα. Μετά περάσαμε στις κόντρες, τα παρατράγουδα και την ίδια δάμου. Όπως έχετε δει, όπως έχουμε δει όλοι, κοιτάμε, σε αυτό το παιχνίδι κοιτάς μια φωνή. Δεν κοιτάς τίποτα περισσότερο, δεν ήξερε κανείς ότι κρύβεται ένα 16χρονο, ένα 40χρονο, ένα 50χρονο, ένα 80χρονο. Τζέλο, Σούμκα, Κοντόπουλο, πώς είναι οι σχέσεις, σου φάζεστε ή όχι? Καθόλου, είμαστε με όλους φίλους, ιδιαίτερα και με τον Χρήστο το Σούμκα που είμαστε και ακόμα συνεργάτες. Έχεις πίσω όλα τα μαχαιρώματα μεταξύ Βανδίκου, Ινέλη, Ρέμου και Ασλανίδου. Λοιπόν, αυτά ευχαριστούμε πολύ. Ναι, καταλαβαίνω το πράγμα, δεν βγαίνει. Είναι το πέσιμο, πέσιμο. Ασλανίδου, σ' αρέσει? Η Ασλανίδου, πεθαίνω για την Ασλανίδου. Καταρχάς, είμαι πάρα πολύ καλή φίλος με τη Μελίνα. Αν και ακούει τα εξαμάξεις που είναι του έντεχνου, ξέρεις, έτσι. Το θεωρώ άδικο, το θεωρώ κουτό, το θεωρώ... Αυτό μου τσινά, ότι είναι βοηθός της Βανδί και τα λοιπά. Δεν ξέρω τι ακούγεται, για να σου είμαι ειλικρινής, γιατί δεν παρακολουθώ κιόλας. Βανδί σου αρέσει? Μ' αρέσουν όλοι, ο Κουιλένς είναι περισσότερο φίλος μου, όπως και η Μελίνα. Είμαστε πιο κοντά με αυτούς τους δύο. Ερωτευμένος είσαι, αφού στυπέσαμε που στυπέσαμε. Ωραία. Σε λίγο πρόκειται να ερωτευτώ με σένα, Κατερίνα. Σ' αρέσουν οι ερωτήσεις μου? Μ' αρέσει η επιμονή σου. Έχω και σένα το πιο όμορφο Τι λέγαμε? Εγώ τους αρέσω λίγο σαν Αναστασία. Ναι. Είναι ωραίο παλικάρι και ωραίος καλλιτέχνης. Και σήμερα θα είναι και η Μελίνα Ασλανίδου στη μουσική σκηνή που εμφανίζεται κάθε Πέμπτη και πάει πάρα πολύ καλά. Πολύ ωραία λοιπόν. Αχ, πολύ ωραία λοιπόν. Όχι. Θα θες να με βοηθήσει? Έτσι όπως ετοιμένη δεν έχω πρόβλημα. Θα ήθελα να δω να κάνετε λίγο χιούμορ μεταξύ σας. Νόμιζα άλλα πράγματα. Να σας θυμίσω λοιπόν σε λίγο ότι ο Λάκης Λαζόπουλος απαντά στις φήμες που τον θέλουν να κατεβαίνει για δήμαρχος και αυτές είναι οι δηλώσεις που πήραμε πριν από λίγο και τις οποίες εσείς θα ακούσετε. Θέλω να πάω στο δώρο μου. Άντε, πάω, ντε. Πόσο πια. Σιγά. Εδώ. Αυτό θέλω. Το λάπτοπ μας. Το υπέροχο λάπτοπ μας με τη φοβερή οθόνη. Και όχι μόνο, και με το φοβερό χώρο, πώς το λένε, χωρητικότητα μνήμης, έτσι, χώρο αποθήκευσης, με τα τελευταία χαρακτηριστικά της τεχνολογίας, πολύ ωραίο το design το ποντίκι και βέβαια στο 14748 τηλεφωνείτε για να το διεκδικήσετε. Πληκτρολογείτε έναν τριψήφιο αριθμό, τον οποίο θα ακούσετε και έτσι σφαίρα, άμα μου το κάνετε, μπορεί να κερδίσετε το λάπτοπ μας. Είναι εδώ και σας περιμένει. Σε λιγότερο από 20 λεπτά κάποιος θα το κάνει δικό του. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ένα τσικ το δώρο μας, σας παρακαλώ πολύ να έχετε το μυαλό σας, γιατί έχετε μόλις 9 λεπτά να το διεκδικήσετε και να πληκτρολογήσετε τα τρία ψηφία που σας λέει το ηχογραφημένο μήνυμα, προκειμένου να αποκτήσετε το φοβερό μας λάπτοπ. 14748, ο αριθμός ο οποίος θα σας ανοίξει την πόρτα της διεκδίκησης και ένας άλλος τριψήφιος που μπορεί να σας χαρίσει το λάπτοπ, το λάπτοπ μας, ναι. Λοιπόν, τώρα θα πάω εγώ στη Γεωργία Χάρδα, γιατί φεύγοντας σας υποσχέθηκα απάντηση του Λάκη Λαζόπουλου, Θωμά μου, για το εάν τελικά Γεωργία μου, γεια σου, θα βάλει υποψηφιότητα για δήμαρχος ή όχι, όπως έχει ακουστεί και γραφτεί τις τελευταίες ημέρες. Ακριβώς, Ελεονόρα. Απάντησε στην ερώτησή μας λοιπόν σήμερα εδώ, στην παρουσίαση που έκανε. Ιδιαίτερα δημιουργικός, έχω να σας πω, και πολύ χαρούμενος για αυτό που κάνει. Όσον αφορά λοιπόν τη Δημαρχία, όταν ρωτήθηκε, απάντησε με χιούμορ, το ιδιαίτερο χιούμορ που έχει ο Λάκης Λαζόπουλος, αλλά και με σαφήνεια.
Ελεονόρα. Δεν θες να το αποκαλύψω εγώ, θες να το δούμε στο βίντεο. Θέλω να τον ακούσουμε, βεβαίως. Να σου πω εγώ κάτι περισσότερο για αυτό. Να σου πω ότι ήταν πολύ χαρούμενος, αλλά και φαίνεται ότι έχει μια διάθεση να κάνει κάτι καινούριο. Θα μας απαντήσει λοιπόν πώς άλλες αντίβιδ νιούς θα δούμε. Ναι, ρωτήσω κάτι. Η συνέντευξη τύπου για ποιο λόγο έγινε? Έγινε για το Διατάφτα, την τηλεοπτική σειρά, η οποία θα μεταδίδεται σε πολύ λίγες μέρες από τον Α, 12 νέα επεισόδια. Είναι μια δημιουργία, θα δούμε και τους 10 μικρούς Μίτσους. Τους έχει ενσωματώσει μέσα στα επεισόδια αυτά. Είναι και λίγο έτσι να αναπολύσει η Ελεονόρα βλέποντάς το, γιατί όλοι μεγαλώσαμε με αυτά τα επεισόδια. Φαίνεται να έχει διάθεση όμως η Ελεονόρα γενικότερα για άλλα πράγματα. Από τη συζήτηση που είχαμε εδώ μαζί του, καταλάβαμε ότι είναι σαν να κλείνει ένας κύκλος και να θέλει να ξεκινήσει ένα καινούριο κύκλο. Για το λόγο αυτό, στα επεισόδια που έχει γράψει τα 12, τα 6 είναι δικά του, τα άλλα 6 τα έγραψαν νέοι άνθρωποι, σαν να θέλει να κάνει μια φόρμα για να συνεχίσουν νέοι άνθρωποι να κάνουν κάτι άλλο. Να βγαίνουν τα νέα ταλέντα, ακριβώς. Δίνει χώρο στα νέα ταλέντα. Πάμε όμως να δούμε τι απάντηση δίνει για την υποψηφιότητα του Δημαρχείου. Ποια στιγμή αποφάσισες ότι ήρθε η ώρα να κάνεις αυτό το βήμα, αυτό το σύριαλ? Ήταν αυτό που μέσα σου είπε τώρα? Να, δεν έχω τέτοια. Εκεί που κάθομαι, αποφασίζω και λέω τώρα. Μετά, δηλαδή είναι κάτι που δεν το σκέφτομαι πολύ. Τις αποφάσεις μου πάντα τις παίρνω σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αυτή η εποχή που ζούμε, Λάκη, έχει γεννήσει, υπήρξε στιγμή που σκέφτηκες να δημιουργήσεις έναν ακόμα χαρακτήρα Μίτσον? Χαρακτήρες Μίτσον σίγουρα αν έγραφα θα δημιουργούσα πολύ περισσότερους τώρα. Αλλά επειδή είναι η εποχή της απελπισίας, ξέρεις, θα έγραφα τους 10 μικρούς απελπισμένους. Οι 10 μικροί απελπισμένοι νομίζω ότι είναι η σειρά που θα ανέβαζα τώρα. Και θα ήταν μια σειρά που την έχω σκεφτεί με έναν άλλο τρόπο, αλλά είναι αυτό που λέω υπομελέτη, δηλαδή θέλω να μελετήσω αυτό τώρα που θέλω να κάνω. Είπατε πριν ότι το Altra Deal News κλείνει τον κύκλο του. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι τα 4 τελευταία επεισόδια αυτά φέτος, δεν θα δούμε άλλα? Και αν δεν είναι τα 4 τελευταία, δεν θα μπει σε μια διαδικασία να παίζεται ολόκληρο το χρόνο. Αυτή την έννοια έχει. Δηλαδή νομίζω ότι ήταν μια χαρά. Ήταν πολύ καλό. Κουραστήκατε λίγο, θέλετε κάτι διαφορετικό να κάνετε? Ναι, δεν το λέω να κουράστηκα με την έννοια αυτή. Αλλά πάντα σου γεννιόνται, σου γεννιέται η όρεξη να κάνεις καινούργια πράγματα. Κύριε Λαζόπουλε, πρωτοστατείτε στην ελληνική τηλεόραση τα τελευταία χρόνια και με μεγάλη επιτυχία. Σας χαλάει κάτι στην ελληνική τηλεόραση σήμερα? Δεν θέλω να πω να με χαλάει κάτι στην τηλεόραση, γιατί δεν βλέπω για να με χαλάσει κιόλας. Δηλαδή, βλέπω, ξέρεις, ίσως να φταίει και για το Τσαντήρι, πάντα έβλεπα μαζεμένα τα πράγματα και μου ερχόταν μια, ξέρεις, άμα κάθεις 16 ώρες και βλέπεις τηλεόραση. Δηλαδή, είναι δηλαδή, και ένας με εγκεφαλικό στο νοσοκομείο βλέπει λιγότερες ώρες. Δηλαδή, είναι λίγο κάπως. Και ειδικά αν βλέπεις μαζεμένα τα πράγματα, δεν ξέρω. Αλλά ποτέ στη ζωή μου, θέλω να με πιστέψετε, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω καθίσει μπροστά στη τηλεόραση, παρά μόνο όταν ήμουν παιδί, να δω κάτι. Δεν μπορώ, θέλω να δω μια ταινία, ας πούμε, θέλω να διαβάσω ένα βιβλίο. Δεν είμαι καθόλου της. Είπατε και πριν ότι λέγονται πολλά ψέματα στον κόσμο με αφορμή τη Βέμπο. Τι ειδήσουν? Δεν εννοούσα κάτι άλλο, δεν εννοώ ότι λέγονται ψέματα στις σειρές, αλλά στα δελτία ειδήσεων λέγονται τερατώδη ψέματα πλέον. Σατυρικές εκπομπές, σας έχετε δει καθόλου στην Ελληνική ή Αρβίλα, το δέστε τους κατά καιρούς? Δεν έχω δει να δω, αλλά μπορώ να πω ότι κάθε σειρά η οποία προσφέρει στον κόσμο γέλιο και προέρχεται από ανθρώπους που ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους αυτή, είναι για μένα σεβαστή. Τους στηρίζω από τη μεριά μου όλους, γιατί θεωρώ ότι προσφέρουν και αυτοί από τη δική τους μεριά ό,τι καλύτερο μπορούν. Είστε ένας άνθρωπος που δεν διστάζεται να πείτε την άποψή σας, να καυτηριάσετε την επικαιρότητα. Θεωρείτε ότι έχετε παρεξηγηθεί ορισμένες φορές από αυτό? Δεν είναι κακό και να παρεξηγήσει. Ωραίο είναι. Η παρεξήγηση μέρος της ζωής είναι. Δεν είναι κάτι άσχημο για να δημιουργώ να παρεξηγείτε, γιατί όταν προσπαθεί αυτό που λες να χωρίσει όλα τα μυαλά, δεν θα εξηγηθείς και θα παρεξηγηθείς. Είναι πολύ φυσιολογική διαδικασία και εκτιμώ και την αντίρρηση του άλλου. Γιατί την εκτιμώ για να μπορώ να έχω και εγώ τη δική μου αντίρρηση. Ωστόσο, μέσα από αυτό είχατε δημιουργήσει εμπάθειες, συμπάθειες. Δεν πειράζει, όλα μέσα στη ζωή μου.
Ωραία είναι όλα. Κύριε Ζαπούρη, θα σας δούμε δήμαρχο. Διαβάσαμε ότι γενικά ο κόσμος σας αγαπάει πολύ. Ετοιμάζεστε. Αυτό, ναι, ναι. Ετοιμάζομαι. Πώς το αποφασίσατε αυτό? Ναι, τι άλλο καλύτερο είχα να κάνω. Είπα να σας κάνω και αυτό. Έχετε πολλά άλλα. Νομίζω σας έγινε η πρόταση και σας άρεσε. Ναι, ναι, πολύ. Τι κάνετε χιούμορ τώρα? Είναι... Δεν ξέρω, ό,τι καταλαβαίνεις εσύ. Εσύ το... Δεν ισχύει, σωστά. Δεν απάντησα εγώ. Εγώ είπα ωραία, είναι πολύ ωραία. Είχε ακουστεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Σας θέλει πολύ ο κόσμος, γι' αυτό. Δεν ισχύει. Εγώ δεν λέω τίποτα. Τελικά... Σαφέστατος. Τι, κατάλαβες. Ναι. Τι. Ό,τι δεν θα βάλει υποψηφιότητα για σήμερα. Και όλα, και λεγόμενος χιούμορ. Αλλά ωραίο χιούμορ. Και πάντως απάντησε στη Γεωργία Χάρδα, έτσι, την ερώτηση την έκανε η Γεωργία. Ήταν η μόνη που ρώτησε αυτό το πράγμα, διότι έχει γίνει το τελευταίο καιρό, υπάρχει μια πολύ έντονη φημολογία ότι θα κατέβει ως υποψήφιος δήμαρχος ο Λάκης Λαζόπουλος, υποστηριζόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν είναι? Όταν βέβαια έγινε η ερώτηση για την υποψηφιότητα του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί λίγο άρχισε λίγο και τον είδα ότι ενοχλήθηκε λίγο περισσότερο. Στην αρχή το είδε πιο με χιούμορ. Mm-hmm. Καταλάβαμε όλοι ότι δεν επρόκειται, έχει τόσα πράγματα άλλωστε να κάνει και δεν φαίνεται ότι είναι διατεθειμένος να ασχοληθεί με αυτό αυτή την περίοδο και να το κάνει. Ωστόσο, ετοιμάζεται να κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα, Ελεονόρα, και γενικότερα μας δίνει τη χαρά να βλέπουμε ωραίες δουλειές, έτσι δεν είναι? Πάντα. Να σου πω, στην συνέντευξη τύπου το παρόν έδωσε και ο Τζόνι Καλημέρης. Και τον έχεις εντοπίσει, έχετε μιλήσει και σου έχει απαντήσει. Τον ευχαριστώ πολύ και τα αποδίδω. Μου είπε μάλιστα να μιλήσω πάλι, να μιλήσω τι να πω, πάλι θα συζητηθώ, πάλι θα με παρεξηγήσουν, πάλι θα λένε ότι είπα μία για τη Μακρυπούλα, μία για τη Γερμανού. Είχε αυτό το mood, Λεωνόρα, η αλήθεια είναι. Ωστόσο, μας μίλησε και για όλους. Για το δέστη τους, για τον Νίκο Μουτσινά, να άκουσε τα σχόλια που έκανε, τι άλλαξε ο Νίκος Μουτσινάς για να γίνει καλύτερος στην εκπομπή του. Για την κυρία Καραβάτου ρώτησε επίσης και την κυρία Σπυροπούλου πώς βλέπει όλο αυτό που βλέπουμε στα περιοδικά, στο ίντερνετ, την κόντρα και το κουτσομπολίστικο στοιχείο, κατά πόσο ταιριάζουν αυτές οι δύο κυρίες τελικά. Και βέβαια απαντάς του αν τελικά θα συνεχιστεί το δέστε τους χωρίς τον Νίκο Μουτσινά, γιατί είχαμε και ένα σχόλιο από την κυρία Καραβάτου, η οποία είπε ότι θα συνεχιστεί ακόμη και αν δεν είναι ο Νίκος Μουτσινάς, κάτι που ίσως ενόχλησε. Από την Καραβάτου ή από την Καινούργιο, από την Κατερίνα Καινούργιο. Με συγχωρείτε, από την Κατερίνα Καινούργιο, σωστά. Είναι κάτι που ενόχλησε λίγο τον κύριο Καλημέρη, μπορούμε να το ακούσουμε. Βεβαίως, πάμε συνέντευξη. Να τον ακούσουμε, ευχαριστούμε Γεωργία μου. Σήμερα συνειδητοποίησα όταν ετοίμαζα τα χαρτιά μου, τις σημειώσεις μου, για εδώ να πω δύο πράγματα. Ότι με το Λάκη συνεργαζόμαστε επί 25 χρόνια. Ξεκίνησε η συνεργασία μια θεατρική παράσταση του 89, το 90, θυμάμαι, που λεγόταν Ένα μικρό καράβι. Πήγα, είδα την παράσταση, πήγα μετά, βρήκα το Λάκη στα καμαρίνια και του λέω: γιατί δεν παίρνουμε το καράβι όπως είναι, να το πάμε σε ένα στούντιο και να κάνουμε 4 ή μία ώρα επεισόδια. Μου λέει: 6 θα κάνουμε. Η Κατερίνα Καινούργιο είπε ότι και να φύγει ο Μουτσινάς μπορεί να συνεχίσει το δέστε του. Θα μπορούσε να συνεχίσει χωρίς τον Νίκο Μουτσινά. Αυτό θα πρέπει να το πω εγώ, θα μπορούσα να το πει η Κατερίνα Καινούργιο. Είναι μια κουβέντα εσωτερική του καναλιού, δεν μπορώ να σας πω τώρα. Να ρωτήσω κάτι άλλο για την κυρία. Δεν έχουμε εξετάσει το ενδεχόμενο, για να είμαι ειλικρινής, και παρακαλώ να μην αδηγήσω την Κατερίνα, την αγαπώ πολύ. Δεν έχουμε κάνει καν την κουβέντα αυτή, τι θα γίνει να φύγει ο Νίκος. Όταν ο Νίκος μας πει ότι θέλει να φύγει, αν θέλει να φύγει, γιατί αυτά είναι ρευστά όπως ξέρετε, τότε θα το συζητήσουμε. Να ρωτήσω λοιπόν για την κυρία Καραβάτου και την κυρία Σπυροπούλου. Πώς σας βλέπετε τις δύο κυρίες στη συνεργασία, γιατί γράφονται γενικότερα διάφορα στα site, υπάρχει ένα κλίμα γενικότερο. Πώς τις βλέπετε εσείς? Κοιτάξτε, εγώ είμαι τεχνοκράτης. Εγώ την κάνω την τηλεόραση από τη θέση του τεχνοκράτη. Σε επίπεδο κουτσομπολιού και προσωπικών αναφορών δεν μπορώ ποτέ να πω. Αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι το Μέση στην καλή χαρά σκίζει και το δίνουν τα νούμερα. Το Voice το είδατε? Το είδα. Το είδα, το ζήλεψα. Είναι πάρα πολύ καλή παραγωγή. Είναι εξαιρετική η επιτροπή, το έχω ξαναπεί. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο όλοι θα θέλανε να έχουν. Μεσημεριανές εκπομπές? Όπως πάντα, δεν έχει αλλάξει τίποτα εκεί πέρα. Αν με ρωτούσαν τη γνώμη μου, γιατί δεν ερωτήθηκαν προφανώς, εγώ δεν κρατούσα το πρωί. Πρωινή μελέτη. Τα φιλιά μου τα πολλά στον Τζόνι Καλημέρη, που ξέρει πόσο πολύ τον εκτιμώ και τον αγαπώ και τον συμπαθώ και τον γουστάρω. Λοιπόν, πάμε τώρα μια βόλτα μέχρι τη Σουηδία, εκεί όπου σε λίγες ώρες, το Σάββατο δηλαδή, η Έλενα Παπαρίζου θα δώσει τη μάχη της για να δει αν θα πάρει το εισιτήριο για να εκπροσωπήσει τη Σουηδία στο διαγωνισμό της Eurovision Melody Festival, λοιπόν. Το Σάββατο είναι ημιτελικός. Σε μισή ώρα θα ανέβει για την πρώτη της πρόβα στη σκηνή του Melody Festival.
Θα κάνει την πρώτη πρόβα με τα φώτα και με τα σκηνικά, θα τη δούμε ολοκληρωμένη. Mm-hmm. Να πούμε ότι κυκλοφόρησαν οι στίχοι, θα σας δώσω μερικά tip. Πες με απλά επί ζών. Πρέπει να είσαι μαχητής, θα σε αφήσω να φύγεις. Μιλώντας και αναφέροντας αναφερόμενη στην παλιά τη ζωή. Δεν μου λες, θα είναι μπαλάντα ή θα είναι... Θα είναι μία μπαλάντα, η οποία όμως θα εξελίσσεται σε ένα pop τραγούδι. Θα είναι, δηλαδή, θα δυναμώνει το ρεφρέν. Mm-hmm. Το ρεφρέν είναι πολύ δυνατό. Θυμίζει τραγούδι της Ριάννα και της Kelly Clarkson. Το έχεις ακούσει? Δεν το έχω ακούσει. Αλλά χτες κάποιοι ήταν οι τυχεροί που μπόρεσαν και τα άκουσαν. Κάποιοι δημοσιογράφοι. Και έχουν διαρρεύσει τα απαραίτητα. Και έχουν διαρρεύσει τα απαραίτητα. Για το τατουάζ έχει διαρρεύσει τίποτα? Έχει διαρρεύσει και το τατουάζ. Έκανε πρόβα, όχι στη σκηνή, backstage. Με 12 πόντο η Έλενα. Mm-hmm. Το τατουάζ τι είναι αυτό, είναι αληθινό? Αληθινό τατουάζ στο πόδι. Καινούριο. Θα τα δούμε όλα τώρα στο βίντεο. Γιατί θυμάμαι ότι έχει νομίζω ένα που είναι σαν ήλιος κάτι. Θα δεις τώρα το τατουάζ της. Οκ, okay, για να δούμε. Είναι η Έλενα Παπαρίζου από τη Σουηδία και στέλνει το δικό της μήνυμα στους Έλληνες ομογενείς για να τη ψηφίσουν στο μεγάλο ημιτελικό του Melody Festivalen. Γεια σας συμπατριώτες. Όπως βλέπετε βρίσκομαι πάλι από εδώ που ξεκίνησα. Πού είμαι? Στη Σουηδία. Φέτος συμμετέχω στο Melody Festivalen. Εάν σας αρέσει το τραγούδι, ψηφίστε το. Πολλά φιλάκια, σας αγαπώ πάρα πολύ και σας έχω πάντα μέσα στην καρδιά μου. Φιλάκια! Εδώ βλέπετε αποκλειστικές φωτογραφίες από την πρώτη πρόβα της Έλενας Παπαρίζου στη Σουηδία, ντυμένη απλά με ένα μαύρο μπλουζάκι και με τα μαλλιά της τραγουδίστριας να είναι σίγουρα πιο μακριά και να έχει βάλει extensions. Αυτό που έκανε εντύπωση στους Σουηδούς ήταν τα ψηλά 12 πόντα που φόρησε η Έλενα Παπαρίζου στην πρόβα και έτσι τα φωτογράφησαν. Δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε ασχολίαστο και το τατουάζ λουλούδι που έχει η Έλενα Παπαρίζου στο πέλμα του ποδιού της. Μάλιστα, λίγο μετά την πρώτη πρόβα είδαν το φως της δημοσιότητας και η στίχη του τραγουδιού Survivor που θα ερμηνεύσει στο μεγάλο ημιτελικό. 7 μέρες και 7 νύχτες μ' άφησες μόνη και μου έδωσες χρόνο να αναλύσω γιατί κρατιόμουν σε αυτή τη σχέση. Οι στίχοι μιλάνε για μια γυναίκα που ο αγαπημένος της την εγκατέλειψε, αλλά τα κατάφερε και επέζησε. Ένα τραγούδι όπως η ίδια είχε δηλώσει την εκφράζει, καθώς βγήκε survivor από τη δύσκολη μάχη που είχε με την κατάθλιψη. Πες με απλά επιζών, πρέπει να είσαι μαχητής, θα σε αφήσω να φύγεις. Πες με απλά επιζών, τόσο δυνατή θέληση, θα σε αφήσω να φύγεις. Δεν θέλω άλλο λίρο αδειά, θέλω μονάχα μια αγκαλιά. Ενώ εδώ βλέπετε φωτογραφίες πώς θα είναι η σκηνή του ημιτελικού στο πάλμα της Σουηδίας. Μαζί της πάνω στη σκηνή θα είναι και η τραγουδίστρια Κόρνεϊ που θα τη συνοδεύει στα φωνητικά. Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που οι δύο κυρίες συνεργάζονται. Είχαν αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις όταν τραγούδησαν στη σκηνή το μάτο τραγούδι Party All The Time. Πες με λοιπόν, επιζούσα θα μπορούσε να ήταν ο τίτλος. Ακριβώς, αν ήταν στα ελληνικά, μπορούμε να το δούμε βέβαια και στα ελληνικά κάποια στιγμή. Εντυπωσιακή εμφάνιση, περιμένουμε αναμένουμε από το Σάββατο. Και το κουντεπιέ εδώ μου αρέσει πολύ. Βέβαια. Είναι σεξι σημείο. Σεξι και μαζί με το δεκάποτο νομίζω είναι ό,τι πρέπει, κάνει ακόμη πιο σεξι την Έλληνα. Άρα ελπίζουμε να φορέσει κάτι κοντό. Και να μπορέσουμε να το απολαύσουμε καλύτερα και αυτό για τα πόδια της. Τα πόδια της είναι και το δυνατό της σημείο, έτσι. Της Έλενας πάρα πολύ δυνατό. Το τραγούδι λοιπόν, όπως σας είπα, το ακούσανε λίγοι και τυχεροί. Ξεχύθηκαν στα blogs, έχουν πάρει φωτιά τα blogs με αντιδράσεις. Διχάζονται άλλες θετικές, άλλες αρνητικές. Mm-hmm. Όπως και τα στοιχήματα ανεβοκατεβαίνουν. 3 είναι που δίνουν τη μάχη να περάσουν στον μεγάλο τελικό, 2 θα περάσουν. Τα τραγούδια των υπολείπων έχουν ακουστεί έτσι ώστε να δούμε και όλα, τι αντιδράσεις έχουν υπάρξει. Όλα τα τραγούδια ακούστηκαν. Mm-hmm. Κάποιοι μιλάνε με θετικά, κάποιοι με αρνητικά σχόλια. Μέχρι στιγμής ποιος έχει ας πούμε, συγκεντρώσει τα περισσότερα θετικά σχόλια? Μέχρι στιγμής 3 είναι. Η Έλενα Παπαρίζου, ο Γιοχίου και ο Παντελής Παντελίδης της... Τα πιο θετικά ποιος θα έχει συγκεντρώσει? Νομίζω ο Γιοχίου, γιατί έχει μεγαλύτερο fan club στο νεανικό κοινό στη Σουηδία. Αυτά αλλάζουν βέβαια. Αλλάζουν ανά πάσα στιγμή και πάμε να δούμε όλες τις αντιδράσεις από τον κόσμο. Φύγαμε. Η πρώτη ακρόαση του τραγουδιού της Έλενας Παπαρίζου πραγματοποιήθηκε.
Και οι πρώτες αντιδράσεις από τους τυχερούς που είχαν την ευκαιρία να το ακούσουν δεν άργησαν να έρθουν. Δεν μοιάζει καθόλου με το My Number One. Είναι μια μπαλάντα που μετατρέπεται σε ένα pop τραγούδι. Με δραματικά στοιχεία και ένα δυνατό ρεφρέν. Μοιάζει με τα τραγούδια της Kelly Clarkson και της Rihanna. Η Έλενα θα έχει σκληρό ανταγωνισμό. Υπάρχει το My Number Two. Δεν θα πρέπει να εκπλαγούμε αν η Έλενα δεν περάσει τον τελικό. Οι υπεύθυνοι του Melody Festival προσπαθούσαν για πολλά χρόνια να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή της. Θα τα καταφέρει? Μετά το δεύτερο άκουσμα, η Έλενα Παπαρίζου έχει το καλύτερο τραγούδι της εβδομάδας. Ο ήχος του τραγουδιού είναι λίγο πιο βαρύς από ό,τι έχουμε συνδέσει την Έλενα. Χωρίς όμως αυτό να είναι αρνητικό. Αποτελεί μια σίγουρη επιτυχία και ένα δυναμικό comeback στα σουηδικά σπίτια. Μπορώ να φανταστώ ότι η Σελίν Ντιόν θα λάτρευε αυτό το τραγούδι. Σύμφωνα πάντως με τα επίσημα γραφεία στοιχημάτων, ο Γιοχίου, η Έλενα Παπαρίζου και ο Λίνους Βένινγκ με την κιθάρα του κονταροχτυπιούνται για το ποιοι δύο θα καταφέρουν να περάσουν στον τελικό. Τελευταία δημόσια εμφάνιση της Έλενας ήταν στην εκπομπή του Σουηδικού Κρατικού Καναλιού, όπου βρέθηκε καλεσμένη μαζί με το μεγάλο της αντίπαλο, Γιοχίου. Εμφανίστηκε ντυμένη στα μαύρα, ενώ ο Γιοχίου, με μπλε και ροζ extensions, γυαλιά ηλίου και ένα καπέλο με καρφιά. Καλή επιτυχία λοιπόν στην Έλενα Παπαρίζου. Θα παρακολουθούμε από κοντά έτσι τις εξελίξεις για να σας μεταφέρουμε και όλα τα παρασκήνια από Δευτέρα του Melody Festival. Τώρα όμως θα σας μεταφέρουμε κάποια χρόνια πίσω. Εκεί, Ανθή μου, όπου η Δούκισσα Νομικού έκανε τα πρώτα της βήματα. Στο modeling. Και υπάρχουν βέβαια και αποδεικτικά στοιχεία γι' αυτό. Βεβαίως, διότι έχουμε βρει και το διαβατήριο και παλιές, τις πρώτες φωτογραφίες της, όταν η Δούκισσα έκανε την έναρξή της πάνω στα catwalks. Παιδιά, αν κάποιος βρήκε την ταυτότητά μου, επειδή την έχω χάσει, ναι, ας μου τη δώσει παρακαλώ. Πού την έχασες εσύ? Δεν ξέρω, επειδή εσύ τα βρίσκετε όλα γι' αυτό. Εμείς έχουμε προς το παρόν της Δούκισσας. Ωραία, θέλω να τη δούμε. Είπαμε, είναι το διαβατήριο της, αλλά και φωτογραφίες από τα πρώτα της βήματα στο χώρο του μόντελ. Με ενδιαφέρον θα έχει. Τι είναι, καστανή ή ξανθιά? Θα δεις. Είναι το διαβατήριο της Δούκισσας Νομικού και σας το παρουσιάζουμε αποκλειστικά στην εκπομπή μας. Πιπερά τα πράγματα μπορεί κανείς να ανακαλύψει μέσα από το διαβατήριο κάποιου. Έτσι, εδώ σας αποκαλύπτουμε πως η καστανή τότε Δούκισσα είναι γεννημένη στις 7 Νοεμβρίου το 1986 στο Μαρούσι και με ύψος 1,74 παρακαλώ. Οι αποκαλύψεις συνεχίζονται και εδώ βλέπετε αποκλειστικές φωτογραφίες πως ήταν η Δούκισσα λίγο καιρό πριν τη μάθη το Πανελλήνιο μέσα από τη συμμετοχή της στα Καλλιστεία. Φωτογραφίες που ήταν βγαλμένες πριν το 2007. Η Δούκισσα τότε ξεκινούσε την καριέρα της ως μοντέλο και ποζάρει στο φωτογραφικό φακό μόνο με το μπικίνι της και χωρίς ίχνος μακιγιάζ. Εδώ τη βλέπουμε με καστανό ανοιχτό μαλλί να ποζάρει στο φωτογραφικό φακό και χωρίς ίχνος μακιγιάζ. Μία με τα μαλλιά πιασμένα και την άλλη με τα μαλλιά κάτω και να κάνει νάζια. Οι φωτογραφίες αυτές είναι τραβηγμένες σε κάποιο πρακτορείο μοντέλων, φωτογραφίες μάλλον που και η ίδια τις έχει ξεχάσει ή τις έχει παρατημένες σε κάποιο σιρτάρι. Και εμείς σας θυμίζουμε πως ήταν η Δούκισσα όταν πόζαρε μόνο με το μπικίνι της. Στη συνέχεια φοράει ένα ροζ μπλουζάκι και χαμογελάει στο φακό σε τίποτα δεν θυμίζει τη λαμπερή εικόνα του σήμερα. Και για το τέλος σας αφήσαμε τη φωτογραφία που η Δούκισσα αποζάρει μόνο με το σεντόνι της, με τα μαλλιά της καστανάκι και ξανθιές αντάβιες. Εντάξει, δεν έχει τεράστια διαφορά, αν εξαιρέσει το γεγονός ότι μεγαλώνοντας γίνεται πιο γυμνάζει, γίνεται πιο γυναίκα. Ναι, εννοείται αυτό. Παιδιά, ναι, μια χαρά. Και μην ξεχνάτε ότι η διαβατηρή φωτογραφία Παπαπα. Σε κάνουν τέρας. Δηλαδή, να λες, είναι η μόνη γυναίκα που μπορεί να τη δεις στη φωτογραφία του διαβατηρού και να λες, ωραία κορίτσι. Ναι. Για βάλτε μου λίγο η ημερομηνία. Άβαφη. Τη βλέπεις το πρωί, ρε παιδί μου, επειδή εγώ τη βλέπω και στο γυμναστήριο που πάμε και κουνιάται μπροστά μου, είναι άβαφη. Είναι η χαρά του Θεού, είναι σαν άγγελο. Βέβαια. Ναι, μου μιλάει.
Δεν έχω πει και κάτι κακό. Τι να πει, και θα μιλήσει όλο τον κόσμο, παιδιά. Είναι πολύ καλό παιδί. Και στο κάτω-κάτω τη γραφή δεν έχουμε και πει και τίποτα κακό. Δεν κάνουμε τόσο χιούμορ κι εμεί. Δεν γελάμε, δεν ξεκαρδιζόμαστε. Με καβάλισε, ελπίζω να ακούστηκε. Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά τρία παιδιά εκτός γάμου έχει ο Hugh Grant, ο Ατακτούλης. Καρπέρος, μέσα σε τρία χρόνια έχει αποκτήσει τρία παιδιά. Μέσα σε τρία χρόνια. Σε τρία χρόνια. Καρπερός και σκανδαλιάρης, καθώς τα δύο τελευταία παιδιά τα απέκτησε με δύο διαφορετικές γυναίκες περίπου στο ίδιο διάστημα. Τι εννοείς, δηλαδή, με διαφορά τριών μηνών μόνο. Πώς γίνεται αυτό, πήγε τρεις φορές, πήγε μέσα σε τρεις μήνες με δύο διαφορετικές γυναίκες. Σιγάρε, Άνθη, πρώτη φορά. Τα ακούς και ο Hugh Grant. Εδώ τα κάνουν άλλοι που δεν είναι ο Hugh Grant. Ωραία, και τις τρεις φορές, δηλαδή και τις τρεις φορές. Δεν έχουν γόνιμες μέρες. Δεν έχουν γόνιμες μέρες οι άντρες. Όλες είναι. Πώς το λένε. Δεν πήρε προφυλάξη. Εκμεταλλεύσιμες. Προφανώς δεν πήρε προφυλάξη για να κάνει τρία παιδιά. Δεν είναι για το Hugh Grant. Ο άνθρωπος είναι. Δραστηριοποιείται συχνά. Ναι, ρε, αλλά επειδή δραστηριοποιείται τόσο συχνά και είναι και ο Hugh Grant και με αυτές που πάει, πρέπει λίγα για προσέξει. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχουν βρεθεί και τρόποι αντισύλληψης. Τον είχαν συλλάβει με πόρνη παλιά. Γιατί με ρωτάει ο Θέμης με ποιον τον είχαν συλλάβει. Τον είχαν συλλάβει μέσα σε μια λιμουζίνα, ενώ έβγαινε με την Liz Harley, με μια πόρνη έγχρωμη. Και είχε γίνει το Έλενα Δής. Και τότε ήταν που χώρισε και με τη Liz Harley. Είδες όταν δούλευε στο εξωτερικό δελτίο, πώς τα πήγε. Και άνοιξε τύχη τη Liz Harley. Βρε το Hugh. Για να δούμε παρακαλώ πάρα πολύ, να το ζεις και το τρίτο. Τι είναι, αγόρι, κορίτσι. Αγόρι, αγόρι το τρίτο. Και τα δύο, τα άλλα. Ένα κορίτσι το πρώτο, αγόρι και το τελευταίο αγόρι. Το τυφάνι περιουσία μια χαρά τώρα. Θα σκάσουν μύτη μαμάδες, περίμενε. Ο Hugh Grant πήρε φόρα και δεν τον σταματάει κανείς. Στα 53 του χρόνια απέκτησε το τρίτο εξώγαμο παιδί του. Αυτή τη φορά η τυχερή ήταν η Σουηδή τηλεοπτική παραγωγός Άννα Ελίζαμπετ Εμπερστάιν. Ξάστρο. Ξάστρο. Το όνομα του μικρού είναι Hugh John Mungo Grant. Την αποκάλυψη έκανε η εφημερίδα The Sun. Όπως φαίνεται, ο Hugh Grant, εκτός από καρπερός, είναι και σκανδαλιάρης. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, διατήρουσε παράλληλη σχέση με την Amber Stein και με τη μητέρα του δεύτερου παιδιού του, Tylan Hong. Τα δυο του παιδιά γεννήθηκαν με διαφορά τριών μηνών. Σε παλαιότερη συνέντευξή του στην εκπομπή της Ellen DeGeneres, είχε μιλήσει για τα παιδιά του. Very nice. It was I can't pretend it wasn't a little bit of a surprise, right. But it's a very nice surprise. Yes. And is it In fact the baby's name in Chinese because the mother is Chinese. Το τρίτο του παιδί μπορεί να γεννήθηκε το 2012, όμως κρατήθηκε ως επτασφράγιστο μυστικό καθώς ο Grant είχε αμφιβολίες για την πατρότητά του. Η ταυτοποίηση έγινε πριν περίπου ένα μήνα και πλέον ο Hugh Grant είναι και επισήμως ο πατέρας του. Ποια θα είναι η επόμενη? Κινέζικα, πώς λέει, όντως έχει Κινέζα. Ναι. Πω, πολύ δυνατό. Ξι είναι το πρώτο παιδί. Πώς? Ξιάοξι. Τι πω, Ξιάοξι, εδώ. Τα έχει παραδεχτεί ότι είναι παιδιά του, τα έχει αναγνωρίσει. Βέβαια. Μάλιστα το τελευταίο άργησε λίγο, καθυστέρησε να το αναγνωρίσει. Αυτό το λόγο δεν είχαμε μάθει. Τα κινέζικα με αυτά τα ονόματα, ε. Γιατί? Ξιάοξι. Έτσι μεγαλώσει. Έτσι Ξιάοξι. Τα άλλα τα έχουν καλύτερα. Λένε και του υπόλοιπου. Το δεύτερο πάντω το λένε Φίλιξ. Φτύχη. Το ευτύχη είναι φίλη. Εσύ το λέει. Όχι, δεν το έχω πει εγώ. Όχι, ευτύχη είναι φίλη. Θα ξαναπεί σε. Όχι, το τρίτο. Πώς θα βγει. Το τρίτο. Ποιο είναι το πρίγκιπα. Το τρίτο το είπαμε. Hugh John Mungo Grant. Πώς? Πανεύκολο. Hugh John Mungo Grant. Εγώ τον Φίλιπ ξέρω. Τη Σουηδία. Είναι ο Φέληξ που παντρεύτηκε και όλο και το έχει σχολιάσει. Εγώ ένα ξέρω να πω. Άμα δείτε τον Hugh, φυλαχτείτε. Καλά. Μπορεί να και δεν σε χαλάει το Χιού. Δεν είναι κάσιμο. Να φυλαχτείς από κανέναν άλλον, ναι, αλλά το Χιού. Εσύ να πήγε εσύ. Εντάξει. Δηλαδή δεν είναι ότι θα πας και παρακαλετά. Καταλαβαίνεις. Το όνομα της φίλης ή του φίλου. Η Ελένη Καμπούρη είναι η φίλη που κερδίζει το λάπτοπ μας. Μπράβο, Λενάκη, να είσαι πάντα έτσι τυχερή. Και εσείς να είστε πάντα έτσι τυπικοί. Και να μας περιμένετε και αύριο στη μία, που θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Παρασκευή αύριο. Πολλά φιλιά. Καλό σας απόγευμα. You have it all, realize just what I